Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό τροπιπίνο γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναγόρια, να περάσουμε την παρακότητα από εδώ στις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά ζουμουσάδα! Έχω κυρίες και κύριοι τον Jason Statham της κονσόλας, τον αδερφό και φίλο Σωτήρη Δασκαλάτση, τα κάμις μωρέ! Που στην ερώτηση φίλε είσαι κριτικός, απάντησε με τον πιο ωραίο τρόπο που μπορεί να απαντήσει ένας μη κριτικός. Όχι, αλλά πολύ θα ήθελα να είμαι. Απίστευτο. Όπως έχω ρωτήσει άνθρωπο, είσαι παουξάκι, όχι, αλλά θα ήθελα να είμαι. Γιατί δεν είσαι, δεν έτυχε. Τι δεν έτυχε, τι είσαι, η Βασιλιάδο που τη λέει ο Αυλονίτης, γιατί είσαι αξούργη. Και λέει, έτυχε σήμερα. Γιατί είσαι αξούργη. Αξούργη, τη είπε, αξούργη, δεν τη είπε. Έτυχε σήμερα. Έτσι λοιπόν. Είσαι, δεν είμαι, λέει, αλλά θα ήθελα να είμαι. Ορίστε. Έλα. Έλα στη μεγάλη οικογένεια. Έλα να δει πώ είναι να είσαι με του καθαρού. Με τους κυμπάριδες, με τους γνήσιους. Έλα να δεις λίγο πώς είναι. Έλα. Και διαφωνώ με αυτούς που λένε, α, παουξής, λέει γεννιέσαι. Τι, καλύτερα να ήσουν κάτι άλλο και να άλλαξες συνειδητά μετά. Ωραία, βεβαίως και το εκγενετής, δεν είναι. Αλλά το να ήσουν κάτι και να λες, όχι, τέλος, γραμμή, κόκκινη, δεν μου αρέσει αυτό και συνειδητά, έχει μεγαλύτερη σημασία πολλές φορές. Το λέω για φίλους και γνωστούς. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Έχουμε φίλες και φίλοι και σήμερα κοντά μας χορηγούς μας, οι οποίοι μας αγαπούν, μας προστατεύουν, μας φροντίζουν, μας δίνουν τη στοργή και την προδέρμ και τη ζεστασιά τους. Ηλεκτρονέτ Παμπουχής Νικολαίδης. Μισό αιώνα και προσφορά στη Θεσσαλονίκη. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικά πράγματα, ειδικά αυτό το διάστημα με TCL. TCL, τηλεοράσεις φανταστικές, με τρομερό ήχο, με τρομερή εικόνα. Αλλά και κλιματιστικά και αφιγραντήρες από τον Κολοσσό. Η TCL με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε άλλο θέλετε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Στην Ανδρέα Παπαδρέου στο Κορδελιό, από κινητό, από smartphone, από tablet, από κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, τα πάντα, ψυγειοκαταψύκτες, όλα. Μπαίνετε μέσα, λέτε ο τρελός το πρωί 8-10 φωνάζει και λέει ότι είσαι στο κορυφαίο κατάστημα. Είσαι, είμαι, θα σου πει Παμπουκίδης. Και ζητάτε να σας κάνει και εξαιρετικές τιμές. Για ψάρι δεν το συζητώ καθόλου, στο Αιγαίον, εκεί που θα βρείτε εκπληκτικής ποιότητας θαλασσινά, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα, σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια, έρχονται στο σπίτι, 214.000 από το κατάστημα στη Δικητηρίου, 69-56-66 για το κατάστημα στο Ρεόκαστρο και στα δυο έχει χώρους εστιατορίου και στα δυο σας φροντίζουν, σας περιποιούνται, δεν μένει μπαγιάτικο πράγμα εκεί. Στα δυο, στις δύο κορυφαίες ψαραγορές στην πόλη, δεν μένει. Φυσικά δεν ξεχνάτε, Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε και παγωτάρες και τούρτες, υπέροχες και ψωμιά, τα πάντα όλα, ζυμωτά, βυζαντινά, ψωμί ολικής αλέσσος για διαβητικούς, για τα πάντα. Και το πρωί φυσικά την καφεδάρα σας, Καραούλη και Δημητρίου 234-163, μετά σφολιά το ειδί. Και βέβαια κρεατούμπα για χειροποίητα και χειροπιαστά βέβαια γιατί τα πιάνετε με το χέρι, και σουβλάκια και σουτζουκάκια και λουκάνικα, κρεατούμπα που είμαστε κενονοί και θα πάρουμε όπως είπαμε και λαμπάδα Ben 10. Και πιτζαμοήρωες το Πάσχα απέναντι ακριβώς στο θύρα 8 και σάντουιτς και delivery από, από το φίλο μας στην Κρεατούμπα, καταπληκτικά πράγματα, 926-740 και μαγειρευτά, 926-740 και ήδη άρχισε και γίνεται χαμός στην Κρεατούμπα. Χαίρομαι που σας άρεσε το hip hop σποτάκι. Καταλαβαίνω ότι βγαίνει ο λόγος σας ο επενετικός έτσι με πολύ αυθόρμητο τρόπο και αυτό μας δίνει χαρά. Δεν είναι μόνο ότι ζούμε από αυτή τη δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, σε κάποια πράγματα δεν θέλεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι κάνω αυτά τα 21 χρόνια. Δεν θέλω να είμαι διεκπεραιωτικός τόσο όσο και προσπαθώ πάντα να βρω το κάτι της παραπάνω, να κάνω και κάτι που θα μου αρέσει και εμένα, που θα αρέσει και σε εσάς, να βρίσκουμε ωραία πραγματάκια. Αλλά μερικές φορές έρχεται μία σλόβαν και τα αλλάζει όλα. Είχα μια γιαγιά που από τις λίγες φορές που γράφω
κάτι και γελάω μόνος μου. Λες, Λαμπίπη, εσύ το σκέφτεσαι, εσύ γελάς, ας πούμε. Αλλά μας τα έφερε όλα ανάποδα. Οκ, okay, πάμε παρακάτω, προχωράμε. Μπροστά υπάρχει μία τετράδα αγώνων, η οποία είναι άκρος κομβική και σημαντική. Η χάρα έχεις φτιάξει σήμερα, φίλε. Ακούω και η φωνή μου, νομίζω ότι είναι ένα μείγμα, ένα κράμα. Φρανκ Σινάτρα, Καζατζίδη. Μιλάω από πλευράς, ας πούμε, καθαρότητας, έτσι. Μην, τα βάζω με μύθους. Καζατζίδη, να βάλω ποιον άλλο μέσα. Να βάλω ένα Στράτο. Εννοώ από ένταση η φωνή, τη βγάζει, ρε παιδί μου, θα ήσουν ένα σχολείπτης σε αυτούς. Έχω πει τρεις έτσι. Τρεις. Για την πάρτι τους τρεις. Να βάλουμε και. Τι άλλο θες να βάλουμε μέσα. Ένα ακόμα για να κλείσουμε. Τον ένα που έβαλα φτάνει, ξέρω, έχεις καψούρα, φίλε. Εντάξει. Κοίταξε. Στράτος, τι λέω, Στράτος, για πολλούς λόγους δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής. Για πολλούς. Και όταν μου λένε εμένα τη λέξη μάγκας, αμέσως, αν πρέπει το μυαλό μου να φύγει ένα παρακλάδι όπως στο, σε απεικόνηση ψηφιακή και να φύγει μία ίνα οπτική, ένα με ρεύμα, ένας διάδρομος με ρεύμα και να πάει σε μία φωτογραφία, ντανγκ, μου βγάζει μία φωτογραφία, φίλε, το Στράτο Διονυσίου. Μάγκας. Ο Στράτος ποτέ δεν υπήρξε όμορφος, έτσι, όπως εκείνη την εποχή άλλοι που ήταν ηθοποιοί, ξέρω εγώ, τραγουδιστές, ήταν όμορφοι. Ποτέ δεν υπήρξε αυτό που λέμε, α, πολύ, ούτε καν γοητευτικός που λένε. Άμα δεν ήταν κάποιος πολύ όμορφος και ήταν λιγότερο, α, είναι όμως γοητευτικός. Δεν υπήρξε τίποτα από τα δύο. Αλλά με αυτό το outfit, έτσι, με αυτή τη φτιαξιά, με αυτή τη φάτσα, όποια ήθελε. Γιατί η μαγιά δεν έχει να κάνει ούτε με πλαστικούς χειρουργούς, ούτε αν έχεις ωραία ζυγωματικά, ούτε αν έχεις πηγούνι μελακάκι, ούτε αν έχεις, να πούμε, κοιλιακούς six-pack. Έχει να κάνει με τελείως άλλα πράγματα. Μαγιά είναι παράδειγμα να σε τρυπάνε από παντού και εσύ να λες, τι, έτσι. Εγώ απαντάω με αυτόν τον τρόπο, με το δικό μου τρόπο, που είναι το PAOK TV, λέω εγώ. Είναι μια μαγιά. Είναι ενός είδους μαγιά. Είναι μια μαγιά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των καιρών. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει πριν 50 χρόνια. Να πεις, παιδιά, τι, εσείς τι κάνετε, μου δίνετε τα ψίχουλα. Ναι, εγώ λοιπόν κάνω μόνος μου χωριό. Εγώ είμαι το γαλατικό χωριό. Εγώ με το λαό μου σας γράφω στα καμπανέλια μου. Και πάω και κάνω, λατρεύω τη λέξη, την έχω ανασύρει τελευταίο τρίμηνο. Τα καμπανέλια, φίλε. Αλέτρι. Αλέτρι, με καλούν και στην Αγκρότικα γιατί φτιάχνω, να πούμε, αυλάκια όπου περνάω, σαν ΠΑΟΚ. Περιμένω να δω αν όντως αυτοί που λένε ότι άμα την πάρει ο Μαρινάκης δεν θα φύγουμε κι εμείς, είπε ο Τίγρης. Να δω τη Χάρτινη να φεύγει. Θα χειροκροτήσω, να ξέρετε, γιατί είμαι έντιμος αν το κάνει αυτό, αλλά έχω πολύ βάσιμες αμφιβολίες. Ο Μπέος είπε ότι εμείς δεν καθόμαστε να πάρουμε. Εγώ έχω βέβαια μία άλλη απορία. Σε περίπτωση που την πάρει ο Μαρινάκης στην Νόβα, όπως είπα, το Βα μπορεί να είναι από το Βαγγέλης, ή σε περίπτωση που την έχει πάρει ήδη, ή θα μας το πει κανένας, ότι ξέρετε, την πήρε ο Μαρινάκης. Υπάρχει περίπτωση να μας το πούν, όταν ξέρουν ότι θα δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα τέτοιο κύμα φυγής, ένα τσουνάμι, το οποίο θα κάνει άνω κάτω τον τόπο, εκτός και αν θέλουν να γίνει αυτό, αν θέλουν να κάνουν επίδειξη δύναμης. Δεν ξέρω. Αλλά αναρωτιέμαι, φωναχτά στο μικρόφωνο. Αν, ας πούμε, βάλει τον Φαέθοντα Χατζηγραβατίδη, έναν ο οποίος μπορεί να έπαιζε στη Φρουτοπία και να ήταν φίλος του Πίκου Απίκου, και το βάλει αυτόν υπεύθυνα, ο υπεύθυνας κατά του άνθρωπας. Το βάλει αυτό, είσαι υπεύθυνας, είσαι ο υπεύθυνας. Πώς βάζαμε, ρε παιδί μου, στα μπουζούκια παλιά που ήταν ο Αυτοφοράκιας, που ερχόταν, είχαμε έναν ο οποίος
Μπαίναμε, βλέπαμε έναν τύπο που ήταν. Καταρχήν είχε μία τελείως αδιάφορη φάτσα. Ήταν ο μπασοκιθαρίστας στο συγκρότημα. Ούτε το μπουζούκι που δεν μπορεί να είναι αδιάφορη φάτσα, ούτε ο τραγουδιστής, ούτε ο κλαριτζής, εννοείται, ούτε το βιολί, ούτε ο ντράμερ. Πάντα οι πιο αδιάφορες φάτσες, αυτές που λες μετά, δεν θυμάμαι τη φάτσα του. Είναι ο μπασοκιθαρίστας. Για έναν περίεργο λόγο, ο οποίος πραγματικά δεν θέλει να φαίνεται η φάτσα του. Δεν έχει τέτοιο ζόρι, είναι σιωπηλός, παίζει. Όνειρό του ξεκίνησε να παίζει Smoke on the Water με μία χορδή πάνω τη χοντρή στην κιθάρα. Ταν, 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 και κατέληξε μετά να παίζει μπασοκίθαρο στην Κάσμπα και στη Λεμόνα. Και να παίζει το σταυροκουμπωκό σακάκι του Σταύρο Ζούμπα. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαφορά, ότι είναι μια αλλαγή το ρεπερτόριό σου. Τι έλεγα, και ξαναγυρίζω, ότι υπήρχε ο Αυτοφοράκης λοιπόν, που όταν έσκαγε μύτη η αστυνομία, παιδιά, ξέρετε, πέρασε το ωράριο αυτά και τα λοιπά. Επί παπαθεμελή τώρα μιλάμε, έτσι. Έσκασε το ωράριο αυτά και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος? Αυτό. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Αυτός έλεγε, εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Είχε τα χαρτιά τα σχετικά και καθόταν ένα βράδυ μέσα αυτόφορο. Τον έπαιρναν και πήγαινε μέσα. Ήταν αυτή η δουλειά του, τον Αυτοφοράκιας. Εγώ λέω λοιπόν, αποκλείεται να βάλουν έναν Αυτοφοράκια. Έναν διθενοβάκια. Ότι εγώ είμαι. Που αναλαμβάνω. Εσύ φίλε, πού ήσουν πριν? Πριν που ήμουν στη Λαϊκή. Κατέβηκα να είχε καταπληκτικές μελιτζάνες. Ναι, ναι, πριν τη Λαϊκή. Πριν τη Λαϊκή πήγαμε, πιάμε ένα καφέ στην παραλία, μούρλια. Ναι, ρε παιδί, πού ήσουν, σε ποια δουλειά? Δουλειά δεν είναι δουλειά να βγω με τους φίλους μου να τους δω. Ε? Έτσι να αποκοπούμε από τους φίλους μας επειδή κάναμε οικογένειες. Α, όχι, 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 παιδιά, εδώ είναι ένα θέμα που θέλει συζήτηση. Α, δεν βγάζουμε άκρη. Να πούμε ένα καλωσόρισες. Να πούμε καλορίζικος, καλότυχος, με γεια, καλή επιτυχία στο Λευτέρη Δούκα. Έχω να τον δω χρόνια, συνυπήρξαμε σε εφημερίδες και σε ραδιόφωνα. Δεν έχω κανένα λόγο να πω πράγματα που δεν ισχύουν. Πρόκειται για ένα εφιέστατο παιδί, έναν ραδιοφωνατζή. Τους ραδιοφωνατζίδες τους νιώθω κάπως διαφορετικά. Ότι πρώτα αυτό και μετά site, μετά εφημερίδες, μετά πληκτρολόγια, μετά περιοδικά, μετά όλα, μετά βιβλία, ναι. Ραδιοφωνατζή, το ραδιοφωνατζή, τον νιώθω κάπως διαφορετικά. Νιώθω ότι είναι κάποιος που ξοδεύει από μέσα του όπως ξοδεύω εγώ κάθε μέρα. Και νιώθω κάπως διαφορετικά. Ο Λευτέρης Δούκας λοιπόν είναι ένας εφιέστατος τύπος, ο οποίος ένα... Περιμένω εγώ να γίνει, δεν θα αφήνει να πέσει κάτω τίποτα. Παλαιάς κοπής ΠΑΟΚτσής, σκυλή του πολέμου, με τρομερή γραφή στα γραπτά του, αλλά και με τρομερά κοφτό και πολύ δυνατό λόγο. Το τι θα κάνει το ξέρει ο ίδιος, έχει ξαναυπάρξει στην ίδια θέση επί εποχής Ζαγοράκη, άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Έλεγα όλο τον καιρό, και αυτό φυσικά δεν αποτελεί μομφή για τον Κυριάκο Κυριάκο, που έφυγε πετυχημένος. Έλεγα ότι έτσι όπως μένεται τώρα πόλεμος και μάχη, θέλει κάποιον ο οποίος να έχει θράσος, να έχει κοφτερό λόγο, να είναι αντίβαρο. Σε αυτή την πλευρά, την άλλη, που είναι ο Καραπαπάς, που είναι ο Μπαρμπασάβας, που είναι οι ανακοινώσεις, που είναι τα διάφορα site τους, που είναι οι πληρωμένες γραφίδες τους, που είναι όλα αυτά. Και θεωρώ ότι ο Λευτέρης Δούκας είναι ένας τέτοιος. Καλή επιτυχία, γιατί έρχεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Δύσκολη. Όχι από πλευράς οικονομικής στην ομάδα ή από τις συνθήκες. Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει επίπεδο, είναι πρωταθλητής, είναι αίτητος πρωταθλητής, είναι ταμπλούχος, έχει ανέβει σε πολλά επίπεδα. Εκεί όμως είχαμε ένα θέμα, ειδικά μετά τη φυγή του Κυριάκου, ο οποίος είχε το δικό του ύφος, το δικό του στυλ, και δεν το λέω έτσι, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Τώρα όμως πιστεύω εγώ ότι... Και προς τιμήν του, στο Instagram που έγινε διάλογος χθες τη νύχτα, γνώμη για Λευτέρη Δούκα,
αντικαταστάτη του, ρωτάει κάποιο παοξάκι, τον Κυριάκο. Μια χαρά είναι ο Λευτέρης, θεωρείς μπορεί να ανταπεξέλθει εξίσου καλά και ακόμη καλύτερα. Μπράβο, είναι ωραίο να φεύγεις από κάπου και να λες καλά λόγια για τον διάδοχο. Αυτά για τον Λευτέρη Δούκα. Ήθελε κάποιον με τέτοιο ύφος και με τέτοιο στυλ. Διάβασα κάπου να προσπαθούμε να περάσουμε ένα άλλο ύφος. Όχι, παιδιά. Όχι. Μια χαρά είναι το ύφος αυτού που ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ. Που έχει φάει τις εκδρομές με το κουτάλι. Που ξέρει τι είναι ο οργανισμός. Που το μυαλό του κόβει και τρέχει. Μια χαρά. Επίσης, ευχαριστήθηκα που έμεινε ο Μπράνκο. Όχι ότι μας έχει δείξει κάτι συγκλονιστικό ο Μπράνκο, το ξεκαθαρίζω. Περίμενα περισσότερα πράγματα. Όμως, στην παρούσα φάση, μήνα Σεπτέμβρη, πριν καν ανοίξουν τα σχολεία, να μπαίνουμε σε διαδικασία αλλαγής τεχνικού διευθυντή, που αυτός έχει φέρει αυτόν τον προπονητή ή τέλος πάντων γνωρίζει το συγκεκριμένο προπονητή τι έχει κάνει. Αυτός έχει μιλήσει με τους παίκτες, αυτός έχει φτιάξει αυτήν την ομάδα. Να έχουμε τώρα τέτοιο και μάλιστα να γυρίσουμε σε παλαιές λύσεις που θα σήμαιναν πάλι φαγωμάρα μεταξύ μας. Όχι εγώ θέλω το Βρίζα, όχι εγώ δεν θέλω το Βρίζα. Όχι εγώ θέλω τον Τζιστιακόφ, όχι εγώ δεν θέλω τον Τζιστιακόφ. Όχι εγώ θέλω το Μίχελ, όχι εγώ δεν θέλω το Μίχελ. Δηλαδή πάλι να μπούμε σε εσωστρέφεια και να φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Γιατί αυτό θα γινόταν. Με όποια από τις τρεις περιπτώσεις, γιατί τις είδαμε και γράφτηκαν και έγιναν και ραντεβού και τέτοια. Όποιος από τους τρεις και να ερχόταν, θα είχαμε πάλι βαράτε βιολιτζίδες ασήκικο σκοπό. Πείτε μου ότι κάνω λάθος. Και για τους τρεις υπήρχαν οι υποστηρικτές, ο Βρίζας αυτά, στην πρώτη θητεία είχαν, ναι, αλλά μετά όμως και... Για το Μίχελ, ο Μίχελ που αυτό, ναι, αλλά ο Μίχελ εκείνο, ο Τσιστιακόφ, ναι, με που, αλλά θα είχαμε τέτοια πράγματα, πάλι δηλαδή να βρούμε μια. Από αυτή την άποψη λοιπόν, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, στην παρούσα φάση. Ξαναλέω, περίμενα περισσότερα, ειδικά στο μεταγραφικό τομέα από τον Μπράνκο, που δεν τα είδα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί κάποιος να διαφωνεί. Γιατί ακούγαμε για γνωριμίες, για σε μεγάλα γραφεία, ναι αυτά, δεν είδα να μου φέρεις δυο πικταράδες που περίμενα. Το μεγάλο χαφ και το μεγάλο φορ. Χθες διάβασα σε διάφορα site ότι υπήρχε περίπτωση να έρθει, αν προκρινόμαστε λέει, θα γύριζε ο Πρίγιοβιτς σαν δανεικός. Ή ότι υπάρχει περίπτωση να γυρίσει σαν δανεικός. Είμαι κατά του. Τι θα γίνει, τι θα είχε γίνει αν... Α, δεν υπάρχει. Παιδιά, για ποιο λόγο να το συζητάμε. Αν εγώ είχα πάει εκεί, θα είχα κάνει εκείνο. Υποθετικός λόγος του μη πραγματικού. Μακάρι να είχαν σκεφτεί έτσι και μακάρι να ήταν μιλημένος και κλεισμένος. Και μακάρι αν μπορεί να έρθει σαν δανεικός το Γενάρη. Γιατί έτσι θα πάμε πλέον. Με το financial fair play, να το ξέρετε, οι μεγάλες κινήσεις θα γίνουν και από την πλευρά μας με πονηρό, με έξυπνο τρόπο. Διότι παραμονεύει το φουφουπού. Μπήκε και αυτό στη ζωή μας. Τι να κάνουμε, εδώ πέταξαν έξω ολόκληρη Μίλαν. Απαγόρευσαν μεταγραφές Τζέλσι. Τα κολόσους εμάς. Που βλέπετε η UEFA αν μας αγαπάει ή όχι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλές κουβέντες. Το βλέπετε. Ο Μαρτίνς του Γαύρο προπονητής έκανε μια δήλωση που εγώ θα την έκανα εκτύπωση. Θα έβγαζα καμιά 50 φωτοτυπίες και θα τις κολούσα στους τοίχους των αποδυτηρίων, στο αποθεραπευτήριο, στη σάουνα, στα εστιατόρια, στη μεσίβρια, στα σκαλοπάτια, στην υπόγα εκεί που αλλάζουν παπούτσια, στις τουαλέτες, παντού, στα ταβάνια όταν κάνουν μασάζ, δεν με ενδιαφέρει, στα πατώματα, παντού. Η δήλωση ήταν η εξής. Προτιμώ το πρωτάθλημα από τους ομίλους του Champions League. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η ψύχωσή μας. Αυτό λοιπόν θα το έκανα φωτοτυπή και θα τους έλεγα τους δικούς μας. Είστε έτοιμοι να παραδώσετε τα σκύπτρα σε αυτόν
που εκμάβλησε το ποδόσφαιρο το ελληνικό, που το σάπισε για πολλά χρόνια. Είστε έτοιμοι να απολέσετε αυτά που με αίμα και υδρότα κατακτήσατε, αυτά που σας στέρισαν πρόπερση με το πιο συχαμερό, με το πιο δόλιο τρόπο, και την επόμενη χρονιά, πέρσι, γυρίσατε και το πήρατε, δείχνοντας πόσο βαριά τα έχετε τα ψυχικά αποθέματα. Είστε έτοιμοι να απεμπολίσετε, να αφήσετε από τα χέρια σας την κούπα? Είστε έτοιμοι να ξαναδώσετε τα σκύπτρα σε αυτούς? Είστε, μπείτε και παίξτε και δείξτε μας αν είστε ή δεν είστε έτοιμοι. Γιατί μπορεί να είστε έτοιμοι, μπορεί να αδειάσατε, μπορεί να νομίσετε ότι αυτό ήταν, παιδιά, τέλος. Φιέστες, αυτά, λευκή πύργη, δύο φορές, double dance, παιδιά, τελειώσαμε. Ωραία, μια χαρά, αυτό είναι, γεια σας. Δεν έχουμε άλλο να δώσουμε. Το πηγάδι μας είχε τόσο νεράκι. Τώρα θα βάζεις τον κουβά και θα βγάζεις χώμα, ακρίδες, κατσαρίδες και βατράχια. Πείτε το. Δεν βγείτε να το πείτε. Δεν το παίρνουμε φέτος. Θα μας το πείτε με την αγωνιστική σας συμπεριφορά, όπως κάνατε πέρσι. Θα το ξαναπώ. Πολλοστή φορά, και μπορεί να κουράσω, αλλά θα το πω. Αν είναι να βλέπετε το Invincibles και να νιώθετε ότι εντάξει, δες τι κάναμε, τώρα πάμε πάλι ρε, χαλαρά, εντάξει, τεσσαροπεντάρες, δεν χάσουμε πουθενά. Να μην το βλέπετε, να μην το δείτε. Θα έχει δίκιο ο προπονητής και ο Βέλγος της Manchester City, ο Κομπανί, που είπε ότι βγάλ το καπέλο, λέει. Πρώτο ξεκίνα από αυτό που λέει Τσάμπιον 19, βγάλ το. Εσύ, λέει, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνεις, να το ξεχάσετε. Αν είναι λοιπόν, έτσι είναι. Αν είναι όμως να βλέπετε τα σδό που κάνατε, το 1, 2, 4, ΠΑΟΚ μέσα, τις σφιγμένες γροθιές στα τάκλινγκ στον χώρο του κέντρου, τα χτυπήματα πάνω στα τραπέζια, ο ένας που χτυπάει το τραπέζι και λέει 35 fucking years, και ο άλλος πάει δίπλα, πώς συμπληρώνει τον άλλον, και σηκώνει το μπουκαλάκι που έχει πέσει και την εικόνα και τη βάζει όρθια πάλι ο Κρέσπο. Παιδιά, μία σκηνή είναι όλο το μυστικό. Ο ένας πώς συμπληρώνει τον άλλον. Ο ένας που έχει την έκρηξη και ο άλλος πάει ήρεμα και σηκώνει το μπουκάλι και τα τακτοποιεί δίπλα. Είναι μια φάση ποδοσφαιρική αυτή. Ο ένας κάνει το λάθος, την έκρηξη, αυτά, τη βασαρία, το τραύμα, και πάει ο άλλος, κλέβει την μπάλα, μια χαρά, το τακτοποιεί ήρεμα, όμορφα. Έτσι συμπληρώνει τον άλλον. Η οικογένεια. Έτσι το καταφέρατε πέρσι, έτσι θα το καταφέρετε και φέτος. Και το λέω αυτό γιατί θέλουμε από εδώ και στο εξής, ή όπως λέγανε και παλιοί, τούδε και εφεξής, το τούδε δεν είναι Ισπανός δεξιός μπακ από την Εξτρεμαδούρα. Ο Χουάν Χωσέ τούδε. Έπαιξε και κάπα 19 φίλε Εθνική Ισπανίας. Ο Χουάν Χωσέ τούδε. Τούδε και εφεξής. Ο εφεξής δεν είναι φίλε Τούρκος εξτρέμ. Ο Ντεμιρέλ εφεξής. Τούδε λοιπόν και εφεξής, να δούμε ότι πραγματικά είστε εσείς που πέρσι δεν χάνατε ούτε στην τζανταλίνα μανταλίνα στην προπόνηση. Ατρόμητος, Άρης, ΑΕΧ και Αστέρας. Μια τετράδα. Σε αυτή την τετράδα θα κριθεί όλη η χρονιά. Κι ας είναι μόλις Σεπτέμβρης. Όλη η χρονιά. Εδώ θα δείξετε τώρα τι αφομοιώσατε από τα θέλω του νέου προπονητή, πόσο εγωισμό βγάλατε, οι δηλώσεις που γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση δείχνουν. Ο Βαρέλα που λέει ότι να γυρίσω γιατί δεν είμαι αυτός που έπρεπε και να δείξω πράγματα. Ο Μάτος που λέει ότι εμείς είμαστε το φαβορί και καταλάβαμε τι κάναμε λάθος. Οι μεγάλες προσωπικότητες είναι αυτές. Δεν περιμένω από τον Γαϊτανίδη, ας πούμε, να πάρει όλους τους άλλους και να τους συμπαρασύρει. Βεβαίως, όταν θα μπει, θα σκυλιάσει το συγκεκριμένο παιδί και οποιοδήποτε το δει ευκαιρία. Περιμένω από τις προσωπικότητες να συνέλθουν, να βγάλουν χαρακτήρα, εγωισμό. Περιμένω από αυτούς που περιμέναμε πράγματα και δεν μας τα έδειξαν να μας τα δείξουν. Μίροσλαβ Στοχ, μιλάω για σένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο προπονητής βλέπει ένα να σκυλιάζει στην προπόνηση και τον αφήνει απ' έξω και απενεργοποιεί ένα όπλο του. Δείξ του ότι μέχρι τώρα σε αδίκησε. Και μπες μέσα γιατί ξέρουμε τι παικταράζεσαι. Και δείξε πράγματα. Σε αυτούς που είναι λίγο στα χαμένα ακόμα αυτό το διάστημα
να μας δείξουν ότι κατάλαβαν και συνήλθαν. Πασχαλάκης, Πέλκας, μένα δεν μ' αρέσει να μιλάω με γρίφους. Τα παιδιά αυτά τα έχουμε αποθεώσει. Εγώ δεν αποκαθυλώνω αυτούς που μου έφεραν δύο ντάμπλ μέσα σε με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν μου φτάνουν δύο αγώνες. Θέλω πολλούς πολλούς περισσότερους για να πω ότι δεν κάνει άλλο. Λέω, εντάξει, αυτό είναι διαφωνία. Ο άλλος λέει ότι εγώ πιστεύω ότι δεν κάνει ο τάδε, ρε παιδί μου. Γενικά δεν κάνει. Οκ. Okay. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας ότι στο Βεργίνα Θέατρο Γιώργος Θεοφάνους, 30 χρόνια. Γιώργος Θεοφάνους, σπουδαίος συνθέτης, έχοντας γράψει τρομερές επιτυχίες, τρομερά σουξέ, τρομερά τραγούδια. Ο δικός μου ο δρόμος. Μόνο για 5 παραστάσεις, 13, 14, 21, 27 και 28 ενάτου στο Βεργίνα Θέατρο. Όλο το 24ωρο εισιτήριο στο καζίνο 2310-491-291 ή στο www.ticketservices.gr ή στο public σε ένα χώρο καταπληκτικό στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, όπου μπαίνετε ανεξαρτήτως ηλικίας, εκεί που έχουμε ζήσει φοβερές στιγμές με παρουσιάσεις. Κοντά 20 χρόνια κλείνουμε, 15 χρόνια που βλέπαμε εκεί τα μάτς του ΠΑΟΚ και τον αγαπώ ιδιαίτερα το χώρο και τα παιδιά που είναι και ακροατές, που είναι και πολλοί φίλοι και έχουμε ζήσει ωραία πράγματα μαζί. Το ξαναλέω λοιπόν, Γιώργος Θεοφάνους, ο δικός μου ο δρόμος. Για 5 μόνο παραστάσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, 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 έλα! Σου που σου λέμε! Δεν μας πέφτει με τίποτα! Το δηλώνουμε ξεκάθαρα να το γνωρίζουν φίλοι και εχθροί. Δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση, η τρέλα, το πάθος, η μούρλα που έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυγίσουμε, να το βάλουμε κάτω. Να πούμε, καλό ξεκίνημα στα παιδάκια μας. Καλό ξεκίνημα στα σχολεία σήμερα, σε δασκάλους, σε γονείς, σε παιδιά. Καλό ξεκίνημα, ειδικά σε αυτούς που τα παιδάκια τους θα πάνε σήμερα για πρώτη μέρα στο σχολείο. Είτε είναι νήπια, είτε είναι πρώτη δημοτικού, θα παίξει πολύ παρακολούθηση στο θάμνο, πίσω από το κάγκελο, κάγκελα, κάγκελα παντού, έτσι θα παίξει πάρα πολύ γεμάτο μάτι, λιμνοθάλασσα, λοιπόν, θα παίξει πολύ επίκλειστο συνέστημα, συγκινησιακή φόρτιση, όπως μου είχε πει κάποτε ακροατής παιδοψυχολόγος, τσιρότο. Δηλαδή, τσιρότο. Το τσιρότο λέει πάνω στον μπράτσο, λέει που έχει τρίχα. Το βγάζει, λέει αργά-αργά. Όχι. Με τη μία, κρακ! Αφήνεις, φεύγεις. Κακό θα κάνεις, λέει στο παιδί. Από μακριά να χαιρετάς, λες και φεύγει να πούμε στο Βιετνάμ. Και γεια σου, και ξανά αγκαλιά. Και έλα, πουλάκι μου, φεύγεις τώρα. Και τι θα κάνουμε, παπά, μη με αφήνεις. Αυτά δηλαδή σκηνές, να πούμε τέτοιες. Δεν είναι. Τσιρότο, μια τέξω. Γεια σου, πάμε, προχώρα κτλ. Λέω εγώ τώρα. Και μετά εσύ παρακολούθα κανονικά με το ματοκιάλι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Θέλω να σας θυμίσω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα πολύ σύντομα για σπουδαία δώρα. Όπως είχαμε, δώσαμε αφιγραντήρα και τηλεόραση την προηγούμενη εβδομάδα. Ηλεκτρονέ, θα δώσουμε και κρέατα, θα δώσουμε και τραπέζια και ωραία πράγματα. Να ξέρετε. Αυτό μόνο. Αυτό. Και γιαγιά, εννοείται θα κάνουμε. Πρέπει να συνέλθουμε. Να ξέρετε, αυτά τα πράγματα θέλουν. Θέλουν ψυχολογία, δεν θέλουν στεναχώρια. Η στεναχώρια σε αυτές τις περιπτώσεις δρά ανασταλτικά. Δεν είναι όπως οι συνθέτες που χωρίζουν, τρώνε μια καψούρα και κάθονται γράφουν, ας πούμε, τραγούδια, τα υπέροχα τραγούδια που έγραψε, ας πούμε, ο Αντώνης Μπαρδής. Τότε, με Μαραγκόζη. Χώριζε ο Γονίδης, χαπ, κάτσε κάτω. Μια αγάπη δεν τελειώνει, τα ξανθάω στα μαλλιά και τέτοια. Λοιπόν, δεν είναι. Εδώ θέλουμε να έχουμε. Να πατήσουμε κάπου, να πατήσουμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σε όλο το ζωμουσάκι. Καλώς το Θουβού. Καταρχήν, Κωστή, έχω ένα ζωμουσάκι καιρό να το ακούσω, δεν ξέρω, θέλω νέα. Μένιος τι κάνει ρε παιδιά, πού είναι. Α, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, κανονικά. Δεν τον, δεν ναι, 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 κανονικά. Δεν είναι στην κατηγορία αμάν τι έχει πάθει ο τάδε, να ξέρεις. Άντε, στο βάθος είναι αμπελόσκυλο, λουτσεσόσκυλο, τι είναι αυτό που γαυγίζει, σαντόσκυλο, αγγελόσκυλο, κάτι. Γιατί είμαστε η μόνη ομάδα που έχουμε το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, έτσι. Τι, εγώ είμαι, α, εγώ είμαι σαντόσκυλο, εγώ είμαι αγγελόσκυλο, δηλαδή τα ανατρέβουν. Υπήρχε ντουσανόσκυλο, έτσι, επίσης.
Πολλά, πολλά, ό,τι θες. Για έναν που εγώ γούσταρα πολύ, δεν το είχα ακούσει, βέβαια. Μπολονόσκυλο. Δεν το είχα ακούσει. Εκεί πάει Μπολονές. Εσύ τώρα, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που πάνε στη φιλοξένεια. Γιατί ήταν καταπληκτικά. Πηγές. Μπράβο, πες. Δεν πήρα τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Καλά, πλάκα μου κάνεις τώρα. Γιατί, πού να θυμάμαι, δεν θυμάμαι τι έχω πει. Σε είπα. Έχω καμένες λιχνίες. Α, ναι, πήρες και είπες, ναι, στην εκπομπή. Είμαι εδώ. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι, απλά τώρα να. Εντάξει, ναι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Δώσαμε και χθες, να δώσω και σήμερα. Πολύ ωραία. Αύριο, πολύ αύριο. Ωραία. Μπράβο. Θα δώσω αύριο. Να πάω κάποια στιγμή. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Πολύ ωραία. Ωραιότατα. Και προχωράμε. Κωστή, τώρα με την Νόβα. Ναι. Δηλαδή τώρα... Ή νονά. Άμα το διαβάσω, μπορεί να διαβαστεί και νονά. Σωστά. Πολλά μπορώ να διαβαστεί. Συγγνώμη λίγο. Γίνεται... Αν γράφετε το... Αν γράφετε με γράμματα κανονικά. Νόβα γράφετε, έτσι. Το νι, ωραία, είμαστε εντάξει. Το όμικρον, οκ. Okay. Το άλλο το γραμματάκι που το διαβάζουν β. Δεν μπορεί να είναι και μικρό νι ελληνικό. Σωστά. Και το άλβα στο τέλος. Νονά. Το θηλυκό του νονός. Πολλά γίνονται. Ναι, ναι. Έχει... Αυτό είναι τετράσιμο, είναι μόνο το κατευθείαν. Ρε παιδί μου, εγώ κάνω τώρα λογοπαίγνια, χαζά. Κάνω σε θελές, ναι. Γιατί όχι. Εγώ θέλω να κάνω ερώτηση τώρα. Βεβαίως, θέλεις απάντηση ή είναι ερώτημα. Ρητορικό. Πες, αλλά ναι, ναι. Μπορείς να πεις άμα θες και μια απάντηση. Βεβαίως. Γίνεται τώρα ο ένας. Ας υποθέσουμε στη στιγμή ότι οι τρεις. Έτσι, οι δυνατότερες ομάδες, τέλος πάντων, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ας πούμε. Γίνεται οι άλλοι δύο, ο ένας να έχει που έχει την ΑΕΚ, να έχει και το 15% του το ΠΑΠ. Και ο άλλος να έχει. Να έχει, ξέρω εγώ, την Νόβα εδώ... και να πληρώνει τα τηλεοπτικά. Δηλαδή, να έχει τώρα, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ας το ΠΑΟΚ. Έχει το ΠΑΟΚ TV ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει, ξέρω εγώ, πανετολικό. Ναι, ναι. Απλά να έχουν οι άλλοι αυτά που λες. Γίνεται. Εδώ μπαίνει ο Γκούτσο. Και, δηλαδή, να έχει, ξέρω εγώ, ναι. Να πάρει ο πανετολικός μετά από 5 μέρες τη δόση του τηλεοπτικού συμβολέου. Ναι. Τι γίνεται. Θα πάει να παίξει. Πώς έχει γίνει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Μα γι' αυτό χαλάει ο κόσμος και λέμε ότι πάει να γίνει ένα πρώτης γραμμής σκάνδαλο. Και γι' αυτό δικαιολογούνται έτσι οι ενέργειες πριν. Η ΕΡΤ που δεν τα έδωσε, η Νόβα που έκανε την πρόταση αυτή, λες και μιλούσε για τον έκτο της βαθμολογίας, η ανακοίνωση που ήταν γραμμένη, λες και ήταν γραμμένη από το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όλα βλέπεις ότι σιγά σιγά είναι ένα παζλ. Καταλάβαμε. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω. Σοβαρά τώρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ό,τι μπορεί αυτό το πράγμα. Να το βγάλει στον τάκο. Το τι θα κάνουν αυτοί μετά και αν είναι. Να σου πω κάτι. Μα αυτοί είναι ικανοί για όλα. Καλά, αυτοί είναι. Άκουσες τι έλεγα στην αρχή. Αν βάλει δηλαδή τον Φούφουτο και πει ο Φούφουτος παίρνει. Α, ο Ρεμούνδος. Δεν πάει έτσι, Κωστή. Και ο Μελισανίδης δεν φαίνεται στην ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ δεν ήταν στο στοίχημα. Ξέρουν όλοι ότι ήταν από πίσω κτλ. Τι, α, κάτσε, περίμενε. Εγώ πέφτω από τα σύνορα, αλήθεια. Μελισανίδης, όχι ρε φίλε, σοκάρομαι. Άσχετα από ΣΥΡΙΖΑ... I'm falling from the clouds. Ναι. Που ήταν δικός μου, τάχα μου, έκανε ότι 10% αν έχεις, τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να είναι ομάδα στο στοίχημα, αλλά το κάνω 15 για να μπορεί να φαίνεται η ΑΕΚ. Χωρίς τσίπα. Ή αλλιώς άτσιπη. Λοιπόν, δεν θα με σοκάρει τίποτα. Είμαι έτοιμος για όλα. Απλά νομίζω ότι θα βρει ότι κυνηγήσουμε. Καλά. Και με τον Μπράνκο ήταν όντως η καλύτερη κίνηση που μπορούσε να γίνει, γιατί και προπονητής. Χωρίς να τρελαίνομαι, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι μέχρι τώρα πραγματικά κοίτα, έχει δείξει... να σου πω να βάλω ένα παράμετρο. Ότι αυτό που είπαν ότι οι 12 εκατομμύρια ήταν στο ιατρικό επιτελείο... Τι πράγμα, 12 εκατομμύρια... Ναι, Βιερίνια, Μαουρίσιο, αυτό, Μπέρμπλουμ... Ναι. Στο ιατρικό. Νόμισα κόστησε 12 εκατομμύρια το ιατρικό επιτελείο και μου φύγε λίγο το σαγόνι. Όχι. Ότι 12 εκατομμύρια. Ναι, όντως, αλήθεια είναι. Ναι, αυτούς τους παίκτες. Μαουρίσιο, Βιερίνια και Βέρμπλουμ. Πάμε να δεις. Ναι, δεν μπορούσα να τους αντικαταστήσεις. Έτσι είναι. Δηλαδή τώρα και ο Μπράγκο που ήρθε, αν δεις τους παίκτες που ήταν στην ομάδα. Έτσι. Και το τι θέλεις να φέρεις, δεν γίνεται. Χωρίς τηλεοπτικά. Αν είχες κλείσει το συμβόλαιο με την ΕΡΤ ή με την Νόβα και έπαιρνες τα λεφτά που έπρεπε να πάρεις. Είναι πολύ τεράστια συζήτηση αυτή και δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο.
Ναι, θέλω να πω ότι αν ας πούμε είχες κάνει συμβόλαιο με την Νόβα στα 7 εκατομμύρια που έχω 7,5 το χρόνο για 3 χρόνια συμβόλαιο και έχεις 20 εκατομμύρια εξασφαλισμένα έσοδα για μια τριετία, θα μπορούσες να πάρεις μια χαφάρα, ας πούμε. Ναι. Αλλά χωρίς τηλεοπτικά. Βέβαια μπορεί να πει και κάποιος το εξής. Αντί να φέρεις τον Στοχ, τον Αουγκούστο, τον Εσίτη, τον έναν, τον άλλον, δηλαδή τον Ροντρίγκο. Δηλαδή 4-5 μεταγραφές τέτοιες, να κάνεις, πώς δεν γίνεται. Μία δυνατή ή δύο δυνατές. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Άμα χτυπήσει ο Μάτος χτύπα ξύλο, τι θα κάνεις. Δεν πρέπει να έχεις ένα δεξιμπάκ αναπληρωματικό. Ναι, τι θα πει, δηλαδή πρέπει να πάρω δεξιμπάκ. Πρέπει να πάρω χαφ. Είδες τώρα ένα χαφ έχεις. Έχεις το Μίσιτς, αυτή τη στιγμή, Καντουρί τραυματίας, Μαουρίσιο τραυματίας. Ναι. Ο Αγκούστο τραυματίας, πόσοι χαφ είναι τώρα στιγμή διαθέσιμοι. Είναι και αυτό, είναι και η ατυχία στη μέση. Πήγαν και χτύπησαν παίχτες. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Ας κρατήσουμε ότι εγώ ευχαριστήθηκα που έμεινε αυτός ο άνθρωπος τώρα και δεν θα μπούμε πάλι, ειδικά σε διάφορες περιπτώσεις που θα είχαμε πραγματικά πάλι μαλλιοτραβήγματα. Στα τηλέφωνα, στις γραμμές, στα φόρα, παντού. Στα σχόλια, στα πληκτρολόγια, θα είχαμε πάλι στο Facebook μάχες. Καλά, αυτά έχουμε αρχίσει και θα ξεπερνάμε. Πρέπει. Δεν έρχεται τόσο εύκολα πλέον, Κωστή, να το ξέρεις. Καλά. Ακόμα και μετά τους αποκλεισμούς από την Ευρώπη. Καλά, καμία σχέση με παλιά. Καμία σχέση με παλιά. Καμία. Με αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, φίλε. Το ότι είχε, φίλε, μετά από τον αποκλεισμό, τόσο κόσμο στο γήπεδο και στάθηκε στην ομάδα. Με τον Πανιόνιο και στάθηκε ακόμα και μετά την ισοφάριση. Ήταν εκεί να σμπρώξει με όλη την ψυχή. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και ακόμα δεν είδαν τίποτα. Ερχόμαστε. Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Θουβού! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Πρώτα να καλωσορίσουμε το δόκτορα. Δόκτορ. Έτσι. Ναι. Ένας αδερφός από τα παλιά. Τον είχα μέλος εγώ εκεί που ήμουνα. Άρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτά που είπα για την φυγεία του, για τον λόγο του. Μέχρι δασίας μπορώ να σου πω. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Είμαι μικρότερος από τον δόκτορα. Αλλά... Από μικρός που τον μεγάλωσαν εκεί, είχε αυτό το λόγο που μπορείς να πεις ότι... Πύρινος. Παοξίδικα, να πούμε. Πύρινος. Δεν θα αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Θέλω να το στηρίξουν όμως και οι πένες εδώ της Θεσσαλονίκης. Να μην... πάνε ενάντια στον, πώς το λένε τον τίτλο, ας πούμε, που είναι, τον αυτοτύπου. Υπεύθυνος επικοινωνίας, αυτό ναι, τώρα μπορούμε, αυτό. Ναι, γιατί πάντοτε, εδώ είχαμε αυτή τη μύρλα, ας πούμε, έτσι. Να πηγαίνουμε κόντρα στο δικό μας. Ακόμα, να μην απαντάμε στον άλλο σωστό. Από κάτω. Ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος, είτε για λόγους προσωπικούς, είτε για λόγους εγωιστικούς, είτε για λόγους γούστου, εδώ τώρα... Είναι ξεκάθαρο το ερώτημα. Υπάρχει πόλεμο, μία μάχη. Παιδιά. Αυτό. Είναι υπάρχει ξεκάθαρο. Μία είναι μάχη. Που έχουμε πόλεμο. Αυτόν επέλεξε. Βάλαμε αυτό ένα για πολεμικό ανταποκριτή. Ακριβώς. Τώρα, έτσι, εσύ πούμε, τώρα δηλαδή την ώρα... Τι λέμε, ρε. Μα ακριβώς αυτό, ρε, Παναγιώτη. Την ώρα της μάχης θα αμφισβητήσω αν αυτός που μπαίνει επικεφαλής, ας πούμε, λογαγός, θα είναι ή δεν είναι ή μου αρέσει ή αν είχε βάλει εκείνον ή έτσι... Δεν είναι, τελείωσε. Όχι, δεν είναι. Οφείλουμε, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ρήμα, εφόσον επέλεξαν αυτόν που δεν, εγώ προσωπικά δεν έχω και αντίρρηση, έτσι, αλλά και αντίρρηση να είχα, αν έβαζε κάποιον που δεν τον γούστανε, ρε παιδί μου, που δεν ήταν πάω, που ήταν ένας περίεργος, έφερνε έναν ουρανοκατέβατο από την Αθήνα. Θα λέγαμε, δεν μας αρέσει, αλλά αφού αυτός θα αναλάβει στον πόλεμο να απαντάει στην απέναντι πλευρά, εμείς το στηρίζουμε, θα έλεγα εγώ. Αν έφερνε έναν. Έτσι. Και όχι να απαντάει, να ξεκινάει αυτός. Άστο. Εγώ θέλω. Σε αυτό το επίπεδο θα δει ο κόσμος. Ναι, να μην απαντάει, να προσπαθούν να τον απαντήσουν αυτοί και να μην προλαβαίνουν. Και αυτό. Έτσι τον θέλω εγώ. Και αυτό. Και αυτό. Γιατί εμείς είμαστε από πάνω, όχι αυτοί. Ακριβώς. Λοιπόν. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Στο θέμα του τεχνικού διευθυντού. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος κι εγώ. Ναι. Αλλά για την ηρεμία. Τη στιγμή και της χρονιάς ήταν καλό που έμεινε. Σωστό. Το καλοκαίρι συμφωνώ θα απόλυτα. Δούμε αν αυτό. Κάτι αλλάξει. Αυτό. Είναι η μεγάλη υπόθεση να έχει ηρεμία η ομάδα πλέον. Και νομίζω δίνει και ένα μήνυμα και στον προπονητή ότι έναν άνθρωπο που μιλάτε την ίδια γλώσσα, που γνωρίζεστε... Στον είναι... αφήνω δίπλα σου. Ακριβώς. Δηλαδή του δίνει εμέσως και ένα...
επιπλέον στήριγμα μετά από τη δύσκολη κατάσταση που ζήσαμε με αποκλεισμούς κτλ. Αν έφερνε τώρα έναν άλλον, θεωρώ ότι θα είχαν ένα δεκανίκι, κάπου να ακουμπήσει. Είναι σημαντικό για τον προπονητή. Κοίταξε, τον πήραμε ξαφνικά τον άνθρωπο, το φέραμε μέσα στα βαθιά να πούμε και το λέμε κολύμπα. Έτσι. Όλοι να πούμε είμαστε απογοητευμένοι. Δεν πιστεύω και αυτός να μην είναι. Εννοείται. Άρα θέλει και αυτός κάπου να στηριχτεί, να υπάρχει κάποιον να μιλάει, ξέρω εγώ. Όχι μόνο είναι αυτό, Παναγιώτη μου. Πράγματα αυτά. Είναι ο Μπράνκο, είναι ήδη ένας που ξέρει. Δηλαδή, τα έζησε όλα αυτά πέρσι. Γνωρίζει το πρωτάθλημα. Γνωρίζει τα κατατόπια. Γνωρίζει τα χνότα, τα χούγια, τις συνήθειες, τις καλές ή τις κακές των παικτών. Αν ερχόταν τώρα ένας ο οποίος δεν ήξερε, πάλι θα χάναμε χρόνο, πάλι θα μπαίναμε σε μια κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο τώρα, στην Νόβα. Εγώ λέω ότι την έχει πάρει ο Μαρινάκης στην Νόβα. Ναι. Δεν μπορεί να βγάζει τέτοιες ανακοινώσεις, να σου κάνει τέτοιες προσφορές και να μην την έχει πάρει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ αν την έχει πάρει. Αυτό είπα. Ναι, δεν έχω στοιχεία. Αλλά εγώ λέω, δεν έχω στοιχεία. Πες ότι δεν την πήρε. Εγώ λέω ότι την πήρε. Ναι, παιδί μου. Και εγώ δεν έχω στοιχεία γι' αυτό, αλλά κάνω μία. Ούτε κι εγώ έχω στοιχεία. Λέω. Αλλά από τα γεγονότα που βλέπουμε. Και δεν μπορείς να κάνεις προσφορά στο Παναθηναϊκό, παράδειγμα, ένα αλφα ποσό και στον άλλο να κάνεις ούτε το μισό. Έτσι. Για τον Χατζη, το Χατζη τίποτα, για τον Κλαρίνο, για τον Όμποε, για τον Μπουζούκη. Που δεν έχω τίποτα με τον Παλικαράκη, σε ίσα είναι από τους πιο ταλαντούχους του. Από τους πιο ταλαντούχους του είναι, αλλά όχι φίλε. Όχι αυτό που βλέπουμε τώρα να πάρει περισσότερα από τον ΠΑΟΚ, δεν παρακαλώ πολύ. Από τον Ταμπλούχο. Δις Ταμπλούχο. Σε παρακαλώ. Και ένα τελευταίο για τον μπάσκετ. Αν δεν διώξετε τους δεινόσαυρους από τον μπάσκετ, από το κεφάλι που ξεκινάει. Δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ εθνική. Δεν πρόκειται να αναπτυχθεί αυτό το άθλημα. Όνομα θα έχει και επίθετο και λέγεται Κώστας Βασιλακόπουλος. Ναι, είναι δεινόσαυρος. Δηλαδή είπαμε μόνο εκεί, μόνο αυτός. Μαμούς, όχι και τους δεινόσαυρους. Φτάνει. Έλεος. Μόνο αυτός και ο Πατριάρχης, φίλε. Πρέπει να πεθάνει για να τον αλλάξουν. Έτσι. Και ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, αυτά. Έτσι. Φιλιά λοιπόν, πολλά. Γεια σου Παναγιώτη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού, πάμε. Σάββατο παίζουμε. Δημήτρη, όχι Κυριακή. Τα κατέβολε Κυριακή ή Ατρόμητο. Κυριακή να κάνει τι τον Ατρόμητο. Σάββατο παίζουμε. Μην πα Κυριακή. Έρα το ράδι του σπίτι δεν θα είναι κανένα και πήγε και δεν ήταν κανένα. Σάββατο παίζουμε. Σάββατο. Καλημέρα σα. Ναι. Ναι, καλημέρα σα. Καλό στον Άμπαλο. Το φίλο μα. Αμπαλατσούκε. Δεν θα του προσβάλλουμε, αλλά είναι και απετσί και άτσιπη. Ωραίο, σωστό. Αυτό. Σωστό. Yeah. Σωστός. Φιλιά. Τα πω όλα. Λακωνικός σήμερα. Λακωνικός. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης βρίσκεται εξαιρετικά πράγματα σε φοβερές τιμές, τρομερή ποικιλία, ειδικά αυτό το διάστημα. TCL. Κολοσσός. Δείτε τις τηλεοράσεις, θα πάθετε σοκ, θα πάθετε πλάκα, τους αφιγραντήρες, τα κλιματιστικά τους, εξαιρετικά όλα. Μπαίνετε στην Ανδρέα Παπαδρέτα στο Κορδελιό, λέτε άκουσε τον Τζατσαρό, ήρθα να ψωνίσω εδώ. Κάντε τη βόλτα σας αλλού. Δεν σκιαζόμαστε, κάντε τις συγκρίσεις. Στο τέλος θα καταλήξετε στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ψαρούκλες το Αιγαίον, καταπληκτικά, πεντανόστιμα και καλαμάρια και μύδια και χταπόδια και φοβερές τσιπούρες και φαγκρίκια, οτιδήποτε θέλετε, μια φοβερή ποικιλία από ψάρια, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα. Και στο διοικητήριο 214.000 διλιβεριά έρχεται σπίτι, ούτε μυρωδιές, ούτε ντόστια, ούτε λέπια, ούτε τίποτα. Και στο Ρεόκαστρο 695666. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Νάνα Μέλια, Τυραμισού, Βυσσινοσοκολάτα, Καϊμάκι, Νουαζέτα, Λίλα Πάουζε, τρομερές γεύσεις, παγωτό, πεντανόστιμο, γιατί ακόμα ο καιρός ευνοεί. Και βέβαια και ψωμάρες και τουρτάρες και τα πάντα όλα. Και Κρεατούμπα 926-740, ψισταριά. Και μαγειρευτά απέναντι θύρα 8 του γηπέδου, στη σκιά του γηπέδου, στη σκιά του ναού. Εκεί θα φάτε πεντανόστιμα πράγματα και τη λιβεριά και σάντουιτς 926-740 Κρεατούμπα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, 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 εδώ είμαστε! Ξυπνάμε τον κόσμο! Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς, σε μαθητές. Έχουν πολλά να πουν σήμερα, αγωνία, με ποιον θα κάτσω, με ποια θα κάτσω. Τι έγινε, πού θα είναι η τάξη μας καινούρια, τα μαθήματα, τα βιβλία, τα έτσι τα αλλιώς. Έχω μια άσχετη ερώτηση, πώς γίνεται να είναι τόσο ακριβά τα ξενόγλωσσα βιβλία, ρε παιδιά. Τρία βιβλία 80 ευρώ, δηλαδή
Εκτός και αν μας έλεγε στην Πετοπού, θα πάρεις τα τρία βιβλία και θα δώσεις τα 80 ευρώ, κατευθείαν το παιδί έχει lower, μαθαίνει. Κατευθείαν Cambridge, Michigan. Δηλαδή με το που θα δώσω τα 80 ευρώ το παιδί σου μιλάει ήδη αγγλικά. Έτσι θα έλεγα ρε παιδί μου χαλάλι. Λέω τώρα. Δηλαδή αυτός που είναι πιο φτωχός, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση ρε παιδί μου. Με το 80 ευρώ. Βγάζει φωτοτυπία. Και το παιδί του δεν θα νιώθει πιο μειονεκτικά. Που το δίπλα το παιδάκι έχει το βιβλίο με το ηλουστρασιόν, το εξώφυλλο και τα φύλλα τα γυαλιστερά. Και αυτό είναι με την φωτοτυπία. Λέω τώρα ρε παιδί μου. Επειδή δωρεάν παιδεία και καλά, ας πούμε, 80 ευρώ τα βιβλία αγγλικών. Τι γίνεται ρε παιδιά. Και αντίστοιχα και των γερμανικών, ας πούμε, και των αγγλικών. Τι να ξέρω εγώ. Λέω τώρα ρε παιδί μου, επειδή είχα αυτή την κουβέντα με γονείς εχθές. Εκεί στο βιβλιοπωλείο. Αλλά οκ. Πάμε στις γραμμές. Να πω, να θυμίσω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Όποιος δεν έχει πάει χάνει. 10 χρόνια το λέω, υπάρχει άνθρωπος που δεν πήγε και κόλλησε, κανένας. Παθαίνουν αβαβάω παπαπάω, με τα κρεατικά, τα ζουμερά, τα υπέροχα και παντσέτα. Ο μεγάλος Διέγκο Παντσέτα, αρχισκόρερ, με μεγάλη παρουσία, έχει παίξει και στη μεικτή κόσμου καλοφαγάδων. Και βέβαια εκεί, 705-750 τη Λιβεριά, απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένεια έκανε ένα καταπληκτικό χώρο, ένα υπέροχο μαγαζί, φωτεινό, πεντακάθαρο, με τα αρκοντίσια. Ο πληθυντικός, όμορφο και ωραία. Και μια κύπα ερκοντήσια, κλιμάρτ, 9-17-6-46. Αυτός ξέρει όσο κανένας άλλος τι γίνεται με τα κλιματιστικά. Ο Κώστας και ο Σες τηλεφωνείτε, έρχεται, βλέπει το χώρο, σας κάνει προσφορά. Ντάικιν και όχι μόνο. Λέτε ότι ακούσατε στην εκπομπή, ο Τσατσαρός λέει ότι θα μας κάνεις καλύτερη τιμή. Που είπαμε ότι είσαι στην εκπομπή και σου ξουμούξου και τον Ατάλο και ζουμουσού. Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους άρχοντες της τέντας, τους τεντάρχες. Γιώργο και Γιάννη Κατουρτζίδη, 35 χρόνια, 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά και αντιενεμική ζελατίνα. Κλείστε το μπαλκόνι σας και θα σωθείτε. Θα σώσετε και οικονομία στην θέρμανση και σε χώρο και τα λουλούδια σας, οι γυναίκες που με τα λουλούδια έχουν έναν έρωτα, να μην καλούν τα φυτά σας και να έχετε εξοικονομήσει ένα δωμάτιο. Tenda Home, τηλεφωνήστε στο 430-011 ή στο 682-369. Πάμε, γραμμές, να μιλήσετε εσείς, καλημέρα σας, νέοι. Κυρία Γεωργία, αφήστε τον λίγο να μιλήσει στο σπίτι. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Παράκληση. Είπαμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο στο σπίτι, αλλά σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Γιώργο! Δεν μου λες, καταρχήν, καλημέρα. Το νεκταράκι θα πάει το μεσημέρι. Όχι. Θα φύγω 10 παρά 5 με χίλια, για να προλάβω να πάω. 10:30. Να συντομεύουμε, θα μιλάμε λίγο. Σωστά μιλάς. Αυτή είναι που θα πάρετε τηλέφωνο, θα μιλάτε πολύ λίγο. Δυστυχώς συμπίπτουν οι δύο αγιασμοί. Η γυναίκα θα πάει στον Θάνο, εγώ θα πάω στην Νεκταρία. Τα χωρίσαμε, τι να κάνω, δεν μπορούμε να είμαι σε 2 μέρη ταυτόχρονα. Η γυναίκα την έσυνε στα σκληρά να πάει. Τι να κάνει. Έτσι λοιπόν, θα χωριστούμε. 10 παρά 5 σήμερα, 5 λεπτά θα σας κλέψω σήμερα να προλάβω τον ογιασμό. Και 10, και 10, 9 η ώρα πήγε. Όχι και 10, εντάξει. 5 λεπτάκια. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια για τον Ντόμπερμαν που θα είναι υπεύθυνος για να απαντάει. Έτσι θέλει. Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Θυμάσαι τι σου είχα πει, δεν θέλει ρε σταυρό στο χέρι και το Ευαγγέλιο και το δυνατήρι. Αυτή δεν καταθέλει το μαστίγιο που είχαν οι πειρατές. Η γάτα με τις 7 ουρές. Είναι ιδανικός για αυτό το πράγμα. Είναι μέσα σε 3-4 ανθρώπους που είχα στο μυαλό μου και είναι για αυτό ο ιδανικός. Ούτε κολλητός μου φίλος είναι, ούτε έχω κανένα λόγο να του κάνω αβάντα. Έτσι. Πάλι, αν ήταν κάποιος που δεν γούσταρα, θα έλεγα. Εγώ διαφωνώ, αλλά το στηρίζω. Κώστα μου, οι άνθρωποι της νύχτας αντιμετωπίζονται με ανθρώπους της νύχτας. Δεν θέλει... Φρουφρου. Και παρακαλώ και τα λοιπά. Κατευθείαν απάντηση σκληρή για να μάθει ποιος τώρα να μας κουνιέται ο Καραπαπάς. Ο οποίος κρύβεται πίσω από την πλάτη του Μαρινάκη και άμα το βάλουμε τον διώξω Μαρινάκη σε είναι όχι γατούλα. Σκέψου πόσο μεγάλη είναι η πλάτη του Μαρινάκη για να κρύβει τον Καραπαπά. Ναι. Γι' αυτό γίνει και ολόκληρο σχόλιο για το πουρο που άναψε. Βέβαια.
Γιατί για άλλους, γιατί να... Και ο Πρωθυπουργός λέγει, είπε για το κάποιος να απαγορεύεται σε κλειστούς χώρους, αυτός άνεμος το πού να δείξει τη δύναμη του. Σώπα ρε. Φοβηθήκαμε τώρα. Ναι, ναι, και κάτι άλλο κλείνοντας. Μολόλαβε φίλε. Να διαφημίζετε κύριε για ένα μαγαζί με χορταρικά. Εγώ είμαι χορτοφάγος. Χορτοφάγος, ε. Ναι, τρώω το γουρουνάκι με σαλάτα. Ή το γουρουνάκι που τρώω πριν είχε φάει χορταράκι. Άρα, με τη μέθοδο του μπιλιάρδου, της καραμπόλας. Λοιπόν, την καλημέρα μου να μιλήσουμε. Συντομεύεται να φύγει το πενταπασμό. Φιλιά! Άρα, Γιώργο, πώς με σκέφτεσαι. Μόνο ο Γιώργος, ήρθαν και 2-3 μηνύματα ακόμα. Αγιασμό, λέει, δεν θα πας. Θα πάω, ρε παιδιά. Και βέβαια, όταν έτυχε ο αγιασμός την ώρα της εκπομπής, δεν πήγα στον αγιασμό. Είναι και αυτό το ερώτημα, το λέω στην Αντωνία που με ρωτάει. 103 ήμουν. Θυμάμαι, συνέπεσε η ώρα, έκαναν αγιασμό, 9 η ώρα. Δεν πήγα στον αγιασμό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα είναι το καθήκον μας. Εντάξει. Έχει αγιασμού, θα έχει. Καλημέρα σας, ναι. Ο μικρός μου λέει, μπαμπάς, έχει ένας παπάς. Λέω και, θα μας δείξει την εννοώ. Λέω και τι θα κάνετε. Και σα είμαστε εκεί όλοι. Έχουν κάνει σπήρα στον παιδικό, είναι 3 χρόνια οι ίδιοι. Ήρθε τώρα νέα νηπιαγωγός. Λέει, κύριε Τσατσαρέ, είναι λίγο ανήσυχος. Λίγο. Μπράβο, λέω. Στρογγυλεύεις, έτσι. Λέω, πραγματικά, Στέλλα, συγχαρητήρια. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι αυτή η λόγω μας. Είναι ο τρίτος χρόνος. Όταν ήρθαν εδώ, δεν μιλούσαν. Και έχεζαν τις πάνες τους. Τώρα έχουν κάνει μία μικρή συμμορία. Βλέπεις, οι παλαιοί. Μιλάμε. Ναι, πάμε γραμμές. Έλα, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο, που είναι μετά ο επόμενος, αλλά επειδή παίρνει δασία ο επόμενος, είναι μεθ επόμενο, γίνεται το ΤΑΦ θήτα πριν από το έψιλον. Αυτή η εβδομάδα με έχει πιάσει μια τριτοδεσμήλα, δεν ξέρω γιατί. Ναι! Γεια σας! Α, συμφωνεί με τον προηγούμενο. Δηλαδή πάμε 2-2 πεσμένοι, να ακούσουμε αυτόν, ο οποίος έριξε με τρικλοποδιά στη γάμπα από πίσω, μαρκάρισμα, τους 2 προηγούμενους. Ναι! Όλοι! Σφίχτε αγκαλιασμοί! 0-3, φίλε, τι έγινε. Καλημέρα σας! Όλοι μαζί. Άιντε, αντάμα, πιαστήκα χέρι-χέρι. Φίλε, 0-3 έχουμε καιρό να κάνουμε. Φοβερό να αναβοζούν 3 λαμπάκια και πιαστήκαν χέρι-χέρι. Αυτοί ήταν αγκαλιασμένοι. 23-10-287-888. Ξανασηκώνουμε τώρα το μαραφέτη, ναι! Κάνε σαν περμητίδο λεβαντάρσκε σε οπλικατόριο. Πού σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και τι λέμε εμεί! Ζούμε σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτσι! Έτσι, κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Δεν πανάρθει 100 φορές στη Θεσσαλονίκη και να στήσει προβοκάτιες. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ρε. Είναι δυνατόν να φορέσω εγώ διακριτικά του πάω και να πάω στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού? Τόσο βλάκας είμαι? Όχι, να εκθέσω τον ευεργέτη μου? Όχι, κάθονται και τα δημοσιεύουν και οι πολίτες μας εδώ πέρα και τα λένε και τα ξαναλένε οι αγαθιάνοι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα δεν καλά. Πειράζει. Όλα πάλι καλά. Μια από τα ίδια φέτος. Λοιπόν, εγώ ευχαριστήθηκα. Τώρα δεν ξέρω για τον Μπράγκο τώρα. Είπε θα μείνει για να μείνει ή θα μείνει για να φύγει. Α, στην παρούσα φάση, δεν έκανε δεκτή την παρέτησή του και μένει. Ο Ιβάν δεν την έκανε, εντάξει. Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα, αυτό που με ρωτάς, αν μένει για να μείνει, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας, Παύλε μου. Αν μένει για να φύγει. Επειδή τώρα έγινε ξαφνικά εκείνη και ο προπονητής στη μέση και ξέρω εγώ και ξέρω εγώ και να πούμε και να είχαμε ένα. Ειδικά το ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό κολάφιο επιχείρημα, φίλε μου. Αυτό ακριβώς. Όσο για το άλλο, ναι, σε διάκοψα. Εγώ, επειδή δεν ασχολούμαι με τα επόμενα πολλά παιχνίδια, ασχολούμαι μόνο με το ένα. Τον ατρόμητο να κερδίσω. Καλή συνέχεια. Αγόρι μου. Μπάλα. Φιλιά. Αυτό. Το νου σας ρε μπάλα. Το νου σας καλά ρε μάλια. Χρόνια αυτό λέμε. Το νου σας ρε μάλια. Σε όλη την οικογένεια. Σε όλο τον οργανισμό. Δεν αφορά μόνο στους ποδοσφαιριστές. Το τονίζουμε. Σε όλους μας. Πρώτο πληθυντικό. Το νου μας. Τι λέει ποιος. Πού το ακούσαμε. Ποιος το γράφει. Τι σκοπό έχει. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που τον πατρονάρουν, ποιες είναι οι παρέες τους, πού έχουν σκύψει το κεφάλι, ποιος τα γράφει, τι σκοπό έχει. Δηλαδή, έχετε το νου σας παντού. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά σας. Βεβαίως. Στα δικά μας,
τα δικά μας μεγάλα σαν έχουν φύγει αλλού. Πόσο χρονών λοιπόν, είσαι? 51. 51 και έχεις ξεμπερδέψει με αυτά? 22 γιος στο πανεπιστήμιο. Όχι, 18 η κόρη στο πανεπιστήμιο, οπότε... Έχεις ξεκινήσει νωρίς τις αθλοπαιδιές. 30 χρονών, εντάξει. Μπράβο. Μια χαρά, μια χαρά, βρε. Να τους καμαρώνεις. Μπράβο. Δεν σου κρύβω ότι έβλεπα κάτι φωτογραφίες τώρα έτσι και νοσταλγώ εκείνες τις εποχές. Που την έννοια ότι εντάξει, είναι διαφορετικά, είναι πιο άλλο. Έτσι. Άλλη ζεστασιά. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως. Εγώ έβλεπα καλή φώτιση σε αυτά τα παιδιά. Συνειδητοποιώ κάθε μέρα ότι αυτή η τελευταία δεκαετία δυστυχώς δημιούργησε μια γενιά παιδιών με πάρα πολύ θυμό. Ναι. Πάρα πολύ θυμό. Το βλέπω σε όλες τις δραστηριότητες. Μένω σε μια περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης, δεν θέλω να πω πού. Ναι. Όπου βλέπω ότι δυστυχώς τα παιδιά που υποστηρίζουν την ομάδα μας δεν τιμούν τον σύλλογο. Τράπηκα πάρα πολύ για το περιστατικό που έγινε προχθές. Βέβαια μπορεί να είναι και προβοκάτσια, αλλά εγώ δεν πήρα σήμερα για να είμαι καλός. Όχι, δεν βάζουμε όρο να είναι καλός κάποιος όταν βγαίνει. Απλά κάτι... για τη συγκεκριμένη περίπτωση μου επιτρέπεις μόνο μια χαραμάδα. Μια ένα σχόλιο, ότι εννοείται καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο οποιοδήποτε περιστατικό. Ωστόσο, πάντα βάζω έναν αστερίσκο σε αυτά, αν έχει γίνει έτσι, γιατί ακούσαμε τη μία πλευρά μόνο, έτσι, η οποία πλευρά ξέρουμε το ποιόν της, είναι η πλευρά η οποία πετάει χαρταετό για την περίπτωση Τζίλου, άρα σε αυτά τα περιστατικά εννοείται απερίφραστα καταδικάζουμε, δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. Δεν είναι συνυφασμένο με τα ιδανικά του συλλόγου, εννοείται 100%. Όμως αφήνω. Τρεις τελίτσες τις αφήνω, να ξέρεις. Εμείς αυτό που υστερούμε είναι στη θωράκιση της ομάδας. Επικοινωνιακά λες. Επικοινωνιακά υστερούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και κυρίως και ο ΠΑΟΚ χρόνο με το χρόνο οργανώνεται πιο σωστά. Πρέπει φέτος να δοθεί έμφαση σε αυτό. Όμως, εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Γιωργάκη, σταμάτα να χαρίζει με αυτά τα. Με τις αναρτήσεις. Δηλαδή σταμάτα με τις αναρτήσεις. Γιατί να ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό, υπάρχει κανένας λόγος? Αυτό είναι ένα πάτημα για κάποιον. Τώρα ανέλαβε ένας άνθρωπος. Το όνομά σου. Στέφανος. Στέφανε, ανέλαβε ένας άνθρωπος που η αποκλειστική του έγνοια, να το πω έτσι, ο αποκλειστικός του ρόλος θα είναι αυτός, το επικοινωνιακό. Και μιλάω για το Λευτέρη Δούκα. Αν είσαι 51, δεν χρειάζεται να πω ποιος είναι ο Δούκας. Το ξέρετε όλοι, είναι παλιός παοκτσής και έχει το λόγο που χρειάζεται. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητα αρνητικό ο Ιώ Σαββίδης να κάνει αναρτήσεις. Δεν είναι όμως αυτός ο ρόλος του και δεν θα έπρεπε να είναι. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν θα αναλάβει ένας ο οποίος, αν μου πεις τι καθήκοντα πρέπει να έχει ο Λευτέρης Δούκας, να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Το λέω με μια έκφραση, λαϊκή, να μην αφήνει τίποτα, να πέσει κάτω. Αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο υπάρχουν πάνω από... Πόλεμος. Ο κάθε πικραμένος ανεβάζει το οτιδήποτε, ακόμη και ενώ δεν έχει γίνει ταυτοποίηση. Πόλεμος, φίλε. Πατήσαν πάνω σε αυτό. Μα γι' αυτό σου λέω τώρα. Πάλι εμείς είμαστε εγκληματίες, τα αποβράσματα, αυτά. Και μπήκαν στο κόλπο οι προπονητές τους, υπουργοί, μεγαλοδημοσιογράφοι. Ευκαιρία, φίλε. Ευκαιρία λοιπόν. Με το ζήλο το κάνανε στο Αβαβά. Ποια... Μιλάμε τώρα για δολοφονική ενέργεια. Ρε φίλε, πήγαν να τον σκοτώσουν, δεν πήγαν να τον πληγώσουν ή να τον τραυματίσουν. Ήταν δολοφονική απόπειρα. Και βλέπεις χαρταετός. Οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι να θωρακιστεί η ομάδα. Εγώ θα συμβουλεύω και σαν μεγαλύτερος και να σου πω και κάτι και σαν παοξής. Ναι. Γιατί εμείς γεννηθήκαμε παοξίδες. Το να αγοράσω μια επιχείρηση και να την αγαπήσω και ναι, φυσικά και με κάνει μέρος της ομάδας, της οικογένειας. Εμείς όμως γεννηθήκαμε παοξίδες. Σωστό. Οι παπάδες μας ήταν παοξίδες. Σωστό. Ήμασταν εδώ πριν από όλο αυτό. Βεβαίως. Άρα λοιπόν πρώτα απ' όλους πρέπει να τη θωρακίσει αυτός και να σταματήσει επιτέλους αυτό το πράγμα το οποίο μας είπε τον πρόπερση με τον Άρη. Με τις κόρνες έξω από το ναι, δεν είχε κανένα, αυτό το είχα πει, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δεν έχει κανένα λόγο να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Εάν θες να δείξεις ότι είσαι μεγάλη ομάδα, πάρει βήματα. Και λέω αυτό και κλείνω. Πέρσι, φέτος δηλαδή, το 2019, πήγαμε με το γιο μου σε δύο μάτς στον Ολυμπιακό κάπου. Ναι. Και πήγαμε και 37. Όσοι ξέρουν από το συγκεκριμένο γήπεδο. Δεν ξέρω, ούτε θύρες ούτε. Είναι μακριά από τους φανατικούς.
είναι ακριβώς απέναντι. Είναι σαν να λέμε, είναι σαν να λέμε στην Δία. Μάλιστα. Άρα δεν σου πήραν τα αυτιά με την ντουντούκα που χρησιμοποιούν για να ακούγονται, έτσι. Πριν γίνει ο αγώνας. Με τον τηλεβόα. Έχουμε διαρκείας χρόνια τώρα στην τέσσερα. Ναι. Λοιπόν, πριν γίνει ο αγώνας στην 7, τι λέει εκκλησία. Εκκλησία. Εντάξει, και μην εξοραίσουμε τώρα την κατάσταση και εκεί. Έχουν γίνει έσκη και εγκλήματα, έτσι. Στο συγκεκριμένο γήπεδο. Άστο. Είχαν γίνει. Αυτό λέω ότι όχι και έχουν και γίνονται. Άστο τώρα. Μιλάμε για απέ. Ο Κόκαλης μπήκε σταδιακά. Κοίταξε, εγώ δεν μιλάω. Έτσι, μιλάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μπει στο γήπεδο με την άνεσή του να παρακολουθεί τον αγώνα. Δεν διαφωνώ. Απλά μην παρουσιάσουμε μια εικόνα στο Καραϊσκάκη ότι είναι εκκλησία. Δεν είναι, σου λέω. Έτσι, με πεσήματα, με κλειστές κάμερες, με αυτά τώρα. Ναι, ναι. Είναι ωραίο να έχω άποψη. Πρέπει την κάμερα τώρα. Την κάμερα τώρα. Εγώ σημαίνω σαν ένας άνθρωπος. Γιατί ας την κάμερα. Μπορεί να μπει την τέσσερα φυσιολογικά. Ας την κάμερα, γιατί ας την κάμερα. Γιατί δεν αφορά εμένα που πάω να παρακολουθήσω έναν αγώνα, εάν δουλεύει η κάμερα ή όχι. Το αν δέρνουν παίκτες ή αν είναι το κλίμα τέτοιο και πλακώνουν δημοσιογράφους ή υπάρχει θύμα τρομοκρατίας απ' έξω, δεν σε αφορά που πηγαίνεις στο γήπεδο. Ναι. Κωστά μου, δεν καταλαβαίνεις σου λέω. Μια χαρά καταλαβαίνω. Αν αγώνα, αγώνα μου, υπάρχει τέσσερα να μπεις μέσα. Δεν θα μπεις. Γιατί υπάρχουν 2.500 άτομα που πάνε από χωρίς εισιτήριο. Ακόμη και τώρα. Άλλο αυτό, άλλο όμως να παρουσιάσω ότι το Καραϊσκάκη είναι μια εικόνα μαγική και υπέροχη. Εμένα προσωπικά το αν δουλεύουν οι κάμερες στην Τούμπα ή στο Καραϊσκάκη δεν με αφορά. Εμένα με αφορά από τη στιγμή που πληρώνω 300, 400, 500 ευρώ και είμαι στο κάγκελο. Δεν σημαίνει ότι είμαι στο κάγκελο. Επειδή έχω δώσει κάποια χρήματα, ότι μου ανήκει η ομάδα και μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ γενικά. Διαφωνώ στο ότι το Καραϊσκάκης είναι μια εικόνα εκκλησίας και το χάρηκες και τέτοια. Να ξέρεις. Δεν ξέρω ποια μέρα πήγες και τι έτσι. Δεν ανέφερε για καμία εκκλησία. Ναι. Δεν ανέφερε για καμία εκκλησία. Αλλά δεν αναφέρομαι όμως στο γεγονός ότι όσες φορές την χρονιά πήγαμε. Είπες εκκλησία, πήγα στο Καραϊσκάκης και πριν το γήπεδο, πριν το μάτς ήταν εκκλησία, είπες. Και η ψυχή μπορείς να καταλάβεις αυτό που σου λέω, γιατί προφανώς δεν πας στην 4. Και στην 4 έχω πάει, φίλε, και ξέρω πάρα πολύ καλά. Ελάς εγώ είμαι μια ζωή στην 4. Με το μάκι μας τα δίπλα-δίπλα. Ο Τριλονίκος είναι ξαδερφός μου. Okay. Είμαι μια ζωή στην 4. Αυτό που υπάρχει το τελευταίο όμως είναι άνε προηγουμένο. Δεν μπορεί να χωράει 10.000 άτομα και να πέφτει 16.000. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ στο ότι θέλεις να παρουσιάσεις μια εικόνα για το Καραϊσκάκη η οποία είναι ιδανική. Αυτό. Εκείνη η διαφωνία μας. Συμφωνώ στο άλλο. Πέσαμε. Παιδιά, μην παρουσιάσουμε μια εικόνα δηλαδή, για το Καραϊσκάκη. Δηλαδή, έλεος. Έχουν γίνει και κυνηγητά, έτσι. Δηλαδή, άπειρα πράγματα. Και βέβαια εκεί είναι κουκούλα. Και σε παίκτες και σε οπαδούς και σε έξω και αυτά και μια κατάσταση. Μην πούμε τώρα η κακιά 4. Εντάξει, είπαμε, πολλές φορές μπαίνει παραπάνω ο κόσμος. Αλλά μην τα βάζουμε στην καρδιά τώρα και να φανούμε εμείς κακοί. Και οι άλλοι που τα κάνουν όλα υπέροχα. Αλλή μου, έχουν γίνει έσκαι εκεί. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Έλα, ρε, ναι. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Κατά σε έναν άνθρωπο τόση ώρα, φιλαράκο. Το όνομά σου καταρχήν. Λευτέρης. Λοιπόν, ωραία. Κλείνω λίγο το ίντερνετ. Λοιπόν, σε παίρνω δεύτερη φορά, σε πήρα μια πριν 2 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διχασμένη προσωπικότητα. Τέλος πάντων, κάναμε το διάλογο, φίλε. Λοιπόν, τελείωσε. Να πω δύο πράγματα. Θα με αφήσεις να πω δύο πράγματα. Να σε αφήσω. Ναι, λοιπόν, για ποια βία μιλάει αυτός ο κύριος. Έγκυος γυναίκα μπροστά στα μάτια μου, πριν 15 χρόνια που στο σταθμό Λαρίσης. Επειδή φορούσε το κασκόλ του ΠΑΚ, την ξυλοφόρτισαν τη γυναίκα. Ακούστε, σου λέω, όταν έπαιζε Παναθηναϊκός ΠΑΚ. Άκουσες τι είπα πριν. Λοιπόν, ναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι μια διχασμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, στον τραμπουκισμό έπρεπε να τους ξυλοφορτώσουν άσχημα. Δεν τους ξυλοφόρτωσαν και κακώς για μένα. Έπρεπε να τους ξυλοφορτώσουν. Μιλάμε ότι η μεγαλύτερη και πιο μισητή ομάδα μέσα στην Ελλάδα είναι αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να υπάρχει. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Εγκλήματα έχει κάνει. Έκανε χιλιάδες φορές αυτό. Και βρήκε ο Μούμια στο πτέσμα και κάθεται και μιλάει. Ένα πτέσμα ήταν, ένα τραμπουκίνι. Πες τη δική σου άποψη, χωρίς να χαρακτηρίζεις άλλους. Πες αυτό που θέλεις. Όχι, συγγνώμη, αλλά μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το παίρνω πίσω. Αυτός εδώ δεν ζει στην Αθήνα. Πήγε λέει στο Καραϊσκάκη και ήταν λέει. Εγώ όταν ήμουν κάτω εκεί και έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός, η Πέτρας κατά τον Αϊξίδων πήγε να σύνδεσαι στο Καραϊσκάκη. Μην το συζητάς. Τι μας λέει ο κύριος, αυτός έχουν, είναι ιδέα. Και το τι έχουν περάσει οι οπαδοί μας εκεί. Άστο. Εντάξει. Λοιπόν, okay, είπε την άποψή του, διαφώνησα. Ναι. Τελείωσε, δεν χρειάζεται. Το κρατάς μία ώρα και τραγουδάει. Τι το κρατάς να τραγουδάρει, κλείσ' τον άνθρωπο. Εγώ καθορίζω πόσο κρατάω τον καθένα στην εκπομπή. Το καθορίζω εγώ, αδερφέ μου.
Ναι, δεν κατάλαβες ότι είναι βαθός. Ξέρεις πόσα κεφάλια ανθρώπων παροξίδων έχουν ανοίξει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με αυτόν που διαφωνώ να προσπαθώ να τον πείσω. Είναι πολύ εύκολο να τον κλείσω. Αυτός ήταν ένας απλός τραμπουκισμός. Κατ' εμέ έπρεπε να τους ξυλοφορτώσουν και μάλιστα έτσι να τους δούμε στο νοσοκομείο. Εντάξει, τώρα άμα μπούμε σε τέτοια συζήτηση, άστο, το χάνουμε τελείως. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. Καλημέρα. Πάμε στο μεθεπόμενο. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Στελάρα. Έλα. Καταρχήν, Κωστή, δεν μπορούν να γίνονται τιμητές αυτοί που έχουν εξευθυλίσει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μα όχι τώρα. Φαντάσου τώρα, άκου να δεις. Άρα τώρα, επειδή μπαίνουν υπεράριθμοι στη θύρα 4, δηλαδή ναι, να παρουσιάσουν μια εικόνα εκκλησία των Καραϊσκάκης και τράπεζα. Όχι, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άκου τώρα. Τελείωσε. Διαφωνήσαμε και πάμε παρακάτω. Εννοείται. Φαντάσου τώρα, φαντάσου, αυτά που είχαν πει σε οπαδική εκπομπή του Ολυμπιακού, τα είχαν κάνει σε οπαδική εκπομπή του ΠΑΟΚ, για διαιτητή ξέρουμε που μένει σε αυτά τον Ατάλο και μετά να φάει τέτοιο ξύλο, να τον κάνουν μπαούλο και να μην ασχολείται κανένα. Κανένας, φίλε. Και τώρα μπορεί αυτό να είναι και μια προβοκάτσια, γιατί πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος για να πας με τα κασκόλ του ΠΑΟΚ που 7 χρόνια δεν τους ενόχλησε κανένας, να πας τώρα να κάνεις οτιδήποτε. Και συγκεκριμένα αυτοί με την παρουσία του Προέδρου στη Θεσσαλονίκη να έχουν κάνει 200 σκοτούς, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν δέχομαι τίποτα. Δεν δέχομαι τίποτα. Ξεκαθαρίζω ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια είναι καταδικαστέα, αλλά δεν δέχομαι αυτό που μου λένε οι άλλοι απέναντι. Είναι τέτοιο το ποιόν τους που δεν αποδέχομαι τίποτα από αυτά. Και επειδή είμαστε σε πολύ πονηρές εποχές, γι' αυτό λοιπόν με το μυαλό μου βάζω διάφορα. Έχω το δικαίωμα. Μου έχουν δείξει με τη συμπεριφορά τους ότι δεν θα διστάσουν μπροστά σε τίποτα. Και επειδή είδα και αντίδραση, ράω Αβγενάκη, ρε Αβγενάκη, εσείς που είστε κατά της βίας, αμέσως βγάλετε ανακοινώσεις. Περιμένουμε με το Τζίλο να ξεκαθαρίστε, να μπουν οι ένοχοι μέσα. Και ο Τζίλο γιατί δεν μιλάει, τι φοβάται, να μην χάσει τον κονόμα. Όχι μόνο ο Τζίλο, ο Τσαμούρης, η καμένη φούρνη, τα καμένα σπίτια της Καλκιδικής. Παιδιά, τώρα σας έπιασε, δηλαδή βρέθηκαν κάποιοι, αν είναι, το ξαναλέω, αν είναι ΠΑΟΚ αυτή. Εμένα μου φαντάζει πάρα πολύ ύποπτο αυτό. Ειδικά τη μέρα που είναι εδώ ο Μαρινάκης, ειδικά τώρα που υπάρχει αυτό, όλο αυτό το κλίμα, έτσι, μου κάνει πολύ ύποπτο. Και όσον αφορά, επειδή 95 ζούσε στην Αθήνα, όταν είχε γίνει διπλός τελικός με τον Πάοκ στον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, πέτρες μας πετούσαν στο παρελθόν του Καραϊσκάκη, πέτρες κανονικά, και μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας που είχαν πάει 3.500 παοξίδες και είχαν κάνει το βουντού-βουντού τότε ακριβώς, γιατί ήταν 10.000. Και εμείς ήμασταν 3.500 με πορεία που είχαμε πάει από την Καλυθέα μέχρι το Ειρήνης και Φιλίας. Μας πετούσε να βγάμε στο Ειρήνης. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Εδώ πλακώσαν. Εδώ, φίλε. Για τη μουρισία του που έχει ξεπεράσει κάθε αλήθεια να πω. Εδώ πλακώσαν τον άλλον, το θυμάσαι, σε αγώνα της Εθνικής. Το θυμάσαι που το δείχνει η κλωτσοπατινάδα. Μπαούλο, σε αγώνα της Εθνικής. Επειδή δεν ήταν γάβρος και ήταν το κάτι άλλο. Το κολυμπητήριο τα ξεχάσαμε που μπήκανε μέσα σε αγώνα. Καλά, σοβαρό λόγο. Άρα εγώ αρνούμε κατηγορηματικά να παρουσιάσει ο ακροατής μια εικόνα εκκλησίας του γηπέδου αυτού. Και να πούμε τώρα να γίνουν τιμητές κατά της βίας. Τι παρακαλώ τώρα, ρε φίλε. Τα έχουν ξεφτυλίσει όλα. Στη θύρα 4 λέει που εγώ ήμουν με το Μανάβη και βγαίνει και λες τι. Τα βάζει αυτά τα πράγματα ίσα. Τα βάζεις αυτά τα πράγματα στη ζυγαριά και τα ζυγίζεις και το τέλειο Καραϊσκάκης. 100-0 με την Τρίπολη και πήγαινε άλλος και κλαίγεται για το ΒΑΡ. Άκουσέ με τι θα σου πω. Ξέρουν που βγαίνουν, ξέρουν τι λένε. Εγώ δεν λέω ότι το συγκεκριμένο παιδί ήταν ευαλτό ή στημένος ή οτιδήποτε. Απλά έχω δικαίωμα να μην δεχτώ αυτό που λες. Τέλος. Έτσι και μπορώ να κλείσω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Κάνω ένα νεύμα με το χέρι το δασκαλάκι και τον κλείνει. Δεν θέλω να πάω σε αυτό. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Μ' αρέσει να τον αντιμετωπίσω τον άλλον και να τον πείσω για αυτό που πιστεύω ότι εγώ είναι το σωστό και το δίκαιο. Απλά πράγματα. Ξεκάθαρα. Οι παλιοί ακροατές το ξέρετε. Έχω κόψει 21 χρόνια 17 ακροατές. Τους θυμάμαι έναν-έναν τι έχουν πει. Έναν-έναν. Αυτά που λες. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε. Μάθαμε λοιπόν ότι είναι και εκκλησία του Καραϊσκάκης. Φοβερό. Πράγματι να στείλουμε. Να, αγιασμός. Να, αγιασμός. Μην μπούμε τώρα γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τι έγινε με τον Πλατανιά, τι έγινε ότι κυνηγούσαν τον Γιασέρ. Έτσι, τι έχουμε να πούμε 100 περιστατικά. Άστο, με τις ντουντούκες, οι επιστήμονες. Δεν χρειάζεται. Νομίζω θα είναι λάθος να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Σάββατο με Ατρόμητο, όχι Κυριακή. Σάββατο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα και σας. Καλημέρα κύριε.
Δεν σας άκουσα. Δεν σας άκουσα. Καλημέρα. Δεν με ακούτε. Ναι, σας άκουσα. Καλημέρα, κύριε. Μετά δεν άκουσα. Παρακάτω. Πάμε παρακάτω όμως. Πάμε παρακάτω. Τι θέλετε να πείτε, ναι. Αν μπορώ να σχολιάσω δύο θέματα. Βεβαίως, να πείτε. Σας ακούω. Το όνομά σας. Γιώργος. Γιώργος. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζει. Πρώτη φορά μιλάμε. Νομίζω ναι. Μάλιστα. Σας ακούω. Δεν είμαι καθόλου παδός. Πρώτα-πρώτα. Καλή εκπομπή κάνετε. Να είστε καλά. Δεν είμαι ο παδός του Άγγελου Αναστασιάδη. Δεν είστε ο παδός του Άγγελου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Μετά από δύο έντες ο Άγγελος Αναστασιάδης απελήθη. Βεβαίως. Και είδαμε τι κάνανε μετά οι παίκτες που τον έφαγαν. Τίποτα. Γιατί μετά από δύο έντες δεν απελήθη ο Γερμανός, ο Ολλανδός, τι είναι αυτός που είστε. Ο Ολλανδός, Ολλανδός, ο Φαντσίπ. Ωραία, είναι σωστή, ωραία λογική είναι πάντως. Σωστό αυτό. Γιατί αφού τον... ρε Γραμμένε δεν τον απέλησες. Ναι. Και ένα δεύτερο θέμα. Αυτός ο γλου που κάνει τον υπουργό εδώ στη Θράκη, στη Μακεδονία. Ο Καράουγλου, ναι. Ο Καράουγλου, ναι. Δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι, ναι, ο Καράουγλου, σας το λέμε εμείς. Ναι. Δεν είχε ευαισθησία να γράψει μια ανακοίνωση με τον Τζίλο και έγραψε μια ανακοίνωση προχθές για... Προφανώς είναι επιλεκτική ευαισθησία λέγεται, φίλε. Α, επιλεκτική. Ναι. Να τους χαιρόμαστε. Σας ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Περιμένει ο κόσμος από κάποιον που έχει τέτοιο ρόλο θεσμικό. Είναι υπουργός. Δεν είναι ο καφετζής που πάει τους καφέδες με την ποδιά και κάθεται πάνω από τους άλλους παίζουν τάβλη να λέει την άποψή του. Ξέρεις κάτι, εδώ αυτό που ζητά θα σου πω εγώ. Είσαι ο υπουργός. Περιμένει λοιπόν με την ίδια ζέση, με την ίδια ταχύτητα, με τον ίδιο πόνο και καημό να αντιμετωπίσεις τα θέματα που υπάρχουν ήδη και τα βρήκες. Διότι άλλοι δεν. Οι προηγούμενοι δεν βρήκαν. Δεν τιμώρησαν τους ενόχους. Έτσι δεν είναι. Λες εσύ λοιπόν και αρέσει και λες από την αρχή καμία ανοχή στη βία. Οιδού το πεδίο το πρώτο. Έλα, πες μας. Μήπως βολεύει κάποιους που έφυγε ο προβολέας από το θέμα του Τζίλου και του Τσαμούρη και από τους ξυλοδαρμούς και από τα άσπρα πόλο και από τα νουρ και από το ένα και από το άλλο και πήγε εκεί πάλι τα αποβράσματα, οι κακοί παοξίδες που τι παρουσιάστηκε, χτυπούσαν παιδάκια και τέτοια. Εγώ δεν δέχομαι ότι παοξής χτυπάει παιδάκι. Δεν το δέχομαι. Μόνο αν είμαι μπροστά και το δω και θα βγω την άλλη μέρα να τον ξεσκίσω. Αλλά αυτό που μου ετοιμάζουν οι άλλοι και μου το παρουσιάζουν, εγώ δεν θα το αναμασίσω. Αρνούμε ρε παιδιά, δεν μπορώ, δεν έχω δικαίωμα. Κι ας είμαι λάθος. Κι ούτε με τυφλώνει κανένας φανατισμός, παοξίδικος. Μπορώ, δόξα τω Θεώ. Πεθαίνω για την ομάδα μου, πεθαίνω. Και την αγαπάω όσο τα παιδιά μου την ομάδα. Και έχω απόλυτη συνέστηση των λόγων που λέω. Πεθαίνω. Αλλά μπορώ να δω όταν έχω κάνει κάτι λάθος. Όταν κάτι δεν συνάδει με τις αρχές της ομάδας, με την ιστορία της. Μπορώ να το καταλάβω. Όλο αυτό λοιπόν μου κάνει πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ. Και εγώ δεν δέχομαι αυτό που θα μου ξεφουρνίσουν οι άλλοι. Αυτό που θα μου παρουσιάσουν. Και να βγαίνουν κι όλο τυχαίως σήμερα στη γραμμή να μου πούν τι εκκλησία που είναι το Καραϊσκάκης. Σας έχω πει, μας ακούνε κάθε κουβέντα που λέμε. Κάθε τι που λέμε, ξέρουν ποιες είναι οι εκπομπές συγκεκριμένες που μπορεί να έχουν χι κόσμο, που μπορεί να έχουν χι νοοτροπία, χι σκεπτικό, χι οπαδούς. Ποιοι είναι, αυτές είναι. Αυτό. Επίσης, πόσοι ήταν δίπλα στο Μανάβη ρε παιδιά, δηλαδή όλοι δίπλα στο Μανάβη. Όλοι. Που αυτός πρώτος ο στρατηγός έχει πει. ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ούτε δέρνω ούτε χτυπάω. Είναι άλλα πράγματα για τα οποία το συνδυασμιακό κίνημα γιγαντώθηκε και έγινε γνωστό στα πέρατα της γης. Δεν νομίζω ότι ένα από αυτά ήταν ότι ΠΑΟΚ χτυπάει παιδάκι. Έτσι. Και ας βγει κάποιος που ήταν δίπλα στο Μανάβη να πει αν έχω άδικο ή όχι. Η περηφάνεια οι παοξίδικοι σε αυτά τα πράγματα δεν πήγαιναν καν 5-1. Ποτέ.
Τόσο ξέρω. Κι ας μην ήμουν εγώ δίπλα στο Μανάβη. Τόσο ξέρω. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Αλλά είναι, όπως βλέπετε, είναι εποχές και καιροί περίεργοι και ύποπτοι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σταύρακα, Κοζάνη. Γεια σου, ρε Σταύρακα. Σταύρακα, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζεις και δεν σε ακούμε καλά. Είναι πολύ μακριά και αυτό δεν γάμω του μέλλον. Ναι, αυτό που δεν κατάλαβες εσύ με αυτούς που μιλάς είναι παγουξιές. Εσύ τι λες, δεν καταλαβαίνω αν κάποιος είναι ή όχι. Εγώ τι σου είπα από την αρχή, το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Με ρώτησες κάτι και σου απάντησα, μην αλλάζεις ναι, θέμα. Ναι, ναι. Εσύ τι λες, μετά από 21 χρόνια, καταλαβαίνω ή δεν καταλαβαίνω μετά από το πρώτο δίλεπτο, όχι, τρίλεπτο. Εγώ σε καταλαβαίνω. Εμένα φίλε αυτό, είναι η ζωή μου όλη. Είμαι 48 και τα μισά χρόνια δεν κάνω ραδιόφωνο. Έχω πλέον, μπορώ να καταλάβω, όμως επιλέγω ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το να τον κλείσω δείχνει από μέρους μου και μια φυγοπονία. Δεν θέλω να φυγομαχώ. Θέλω να μένω και να τον αντιμετωπίζω αυτόν που βγαίνει για να κάνει την προπαγάνδα του. Δεν είναι πιο θαραλέο, δεν είναι πιο ΠΑΟΚ αυτό. Από το να πω, όχι, κλείσ' τον, να μην πει. Όχι φίλε, έτσι, καταλαβαίνεις. Ναι, ρε, φιλά, έτσι είμαι εγώ σαν παιδί, ρε παιδί. Ναι. Αλλά αυτοί, εγώ από αυτό που κατάλαβα, αυτοί που βγαίνουν τώρα να πούνε τι, για ποιο, για το χαρακτήρα. Εγώ δεν θέλω, εγώ ποτέ σου είπα, τους ονομάζω Φιλιππινέζες και Μολδαβέζες τους άλλους που παίρνουν αυτά. Το όνομα τους ούτε κάνετε λαθιές το όνομα. Ναι. Όπα, περίμενε τώρα, περίμενε, κάτσε. Άλλο η Φιλιππινέζα, άλλο η Μολδαβέζα. Είναι η γυαλατσί που περίμενε, περίμενε, γιατί η Μολδαβή έχει άλλο ύψος, άλλη ομορφιά. Άλλη ναι, κορμοστασιά, ναι, μην μπλέκεις τώρα τη Φιλιππινέζα με τη Μολδαβέζα. Ναι, κάνεις λάθος ναι, επίπεδο γυναικείου σώματος. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τις Μολδαβέζες τις λένε άλλες, πως τις λένε χανουμάκια. Άλλο τώρα. Η Μολδαβή. Τα χανουμάκια έχουν αξία πουλάκι με Μολδαβέζες. Είναι για αυτούς. Η χάρτινη θα λες. Ας το χανουμάκια. Το χανουμάκια δεν μου αρέσει σαν έκφραση γιατί έχω. Φιλιππινέζες και Μολδαβέζες. Αυτή είναι. Εμείς δεν μας πέταξε κανένα κόκκινα τριγκάκια. Σταύρο, άκου λίγο τι θέλω να σου πω. Μία κουβέντα μου. Χανουμάκι όχι. Γιατί έχω. Είναι σαν να βρίζω και τη δική μου καταγωγή. Αυτός εκεί κάτω δεν τους λένε έτσι. Άλλο τι τους λένε. Εδώ στην εκπομπή. Εγώ όταν χαρακτηρίζω μία ομάδα που έχει καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Κι ας είναι χάρτινη, κι ας άλλαξαν το αφημί τους, κι ας κλέψανε τίτλους. Όταν τη χαρακτηρίζω χανούμισα, είναι σαν να κατηγορώ και τη δική μου την ομάδα γιατί από την ίδια πόλη φύγαμε. Καταλαβες. Άρα χάρτινη και όχι χανούμι. Αυτό. Παράκληση. Δεν το είπα χανούμι εγώ πουλάκι μου. Μολδαβέζε τους λέω. Έγινε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Αφού ξέρουν ότι το πρωτάθλημα πάλι φέτος είναι δικό μας, ας και με οποιοδήποτε τρόπο τώρα, εγώ τι σου είπα την άλλη φορά, θα βρουν οποιοδήποτε τρόπο να μας κάνουν να διχαστούμε μεταξύ μας και να κάνουμε τα... Είναι δυνατόν εσύ πιστεύεις ότι κάποιο παιδί θα πει να πλακώσει ένα παιδί? Αδυνατό. Α, δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Εγώ είμαι τόσο άρρωστος παοκτσής. Δεν το τόσο δέχομαι. Άρρωστος, που δεν μπορούσε να. Δεν το δέχομαι. Δηλαδή, φίλε, πρόσεξε. Άλλο τον Πινελίκη, άλλο η αποδοκιμασία. Μπράβο. Άλλο να πει. Δηλαδή, αυτό όλο μου κάνει πολύ ύποπτο. Αρνούμε να το πιστέψω. Α, μπράβο, είναι κάποιοι ύποπτο. Ρίχνουν τις σβήνες να μας βάλουν να μας κάνουν αυτό. Okay. Γιατί ξέρουν τι. Μα είδες ότι γύρισαν όλοι και γύρισαν όλοι πάλι. Τα αποβράσματα, οι κακοί παοξίδες, ντροπή, η βία, αυτά. Ναι, δηλαδή ναι, αυτό είναι. Και αναρωτιέμαι, μήπως όλο αυτό ήταν μια καλωστημένη ιστορία για να γυρίσω προβολέας αλλού και να ξεχάσουμε τα άλλα. Α, μπράβο, αυτό σου λέω ρε πουλάκι, αυτό γίνεται. Δεν λέω ότι 100% είναι έτσι. Κοίταξε, εγώ το πιστεύω γιατί αυτοί με οποιοδήποτε τρόπο ανατάμπα παντανάσεις, τι μου λέει τώρα, είναι καθαρή. Η ποιότητά τους, αυτό μου έχει δείξει. Βρωμική, είναι τόσο βρωμική, που ούτε να, σε λέω, Φιλιππινέζες, καλά τους λέω, Φιλιππινέζες είναι ρε φίλε, κι άλλοι είναι Μολδαβέζες. Γιατί μην ξεχνάς ότι ακόμα σήμερα πληρώνουμε καλαμπόκια για να πάει ο άλλος να παίξει το κουέμπλε και μας παρουσιάσουνε, ο Μαδάρα. Ποια Μαδάρα ρε γαμό τον πελά σας γαμό, ποια Μαδάρα. Έλα τάξει με τον πελά, φτάνει. Φτάνει. Πάμε παρακάτω. Κατάλαβα το σκεπτικό σου. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Αλλώς το παιδί. Αλλώς το. Εγώ λοιπόν θέλω να φύγεις το δυνατόν συντομότερα. Θα σου ευχηθώ. Θα χάσω τον αγιασμό, φίλε, με το Καραϊσκάκης που είναι η εκκλησία. Θα πάω να ρωτήσω τον παπά εκεί που θα κάνει τον αγιασμό στην κόρη μου. Το Καραϊσκάκης έχεις ποτέ λειτουργήσει, που είναι εκκλησία? Δεν αξίζουν, δεν αξίζουν. Άστα. Ο καθένας προσπαθεί να δημιουργήσει εικόνες. Δεν πειράζει. Και αυτό είναι διδακτικό. Το ότι βγαίνουν άνθρωποι και προσπαθούν να περάσουν πράγματα στην εκπομπή, καταρχήν μας κολακεύει γιατί επιλέγουν να βγουν εκεί που έχει κόσμο. Να το πάρουμε έτσι.
Σημαίνει ότι ακούνε ότι τους ενδιαφέρει εδώ να περάσει αυτό. Το ότι δεν θα περάσει από μένα είναι μια άλλη υπόθεση, έτσι. Και ότι δεν αποδέχομαι πράγματα. Είναι επιστήμονες πραγματικοί, το παραδέχομαι. Είναι επιστήμονες έξω από το γήπεδο, στο απόλυτο βαθμό. Και επειδή ακριβώς δεν μπορώ να τους συναγωνιστώ σε αυτό, έχουν δεκάδες χρόνια κάνει επιστήμη το θέμα τους, τουλάχιστον εμείς δεν θα μας βγάλουν τρελούς, αλλά θα κλείσω με κάτι διαφορετικό λίγο να χαλαρώσει κιόλας. Ναι. Αυτό που είχα δει πριν από ένα χρόνο, ότι είχαμε προπονητή ακόμα και για τα πλάγια, για το πλάγιο out. Εννοείς σε επίπεδο επιτελείου, τεχνικού team, ναι, ότι κάποιος, βεβαίως. Ακόμα να μας βοηθήσει να είμαστε καλοί άλλος, για το πλάγιο. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Η Liverpool πήρε ένα Champions League επειδή είχε άνθρωπο που είχε δει ότι στα corner η Μπαρτσελώνα πετάει χαρταετό. Και τους έπιασε τον ύπνο. Θυμάσαι τον goal, έτσι. Έτσι. Τον τελικό. Θέλω λοιπόν, γιατί εμείς φέτος έχουμε πάρα πολλά corner, ναι, τα στημένα να γίνει δουλειά. Σωστό. Υπάρχει κάποιο θέμα. Σωστό, εκεί πέρα. Σωστό. Είναι μία από τις αδυναμίες. Φάνηκε και στο match με τους... με την Σλόβαν που κέρδισα τόσα πολλά κόρνερ, αλλά πήγαν όλα στο βρόντο. Έλειπε και ο Μάτος που σε αυτά είναι μανούλα μονάχη στις προωθήσεις. Θέλει δουλειά. Ελπίζουμε να δούλεψαν τώρα αυτές τις 15 μέρες να δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο. Αυτό. Ό,τι και να είναι, αυτό, να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο, να βελτιωθούν και από εκεί και ύστερα καλή χρονιά σε όλους όσους έχουν και χαίρονται αυτή τη μέρα. Τα λέω. Να σε καλά, φιλάρετε. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Σε σας μιλάμε. Πέσαμε μουτσο. Καρέ. Ο σπουδαίος Κριστιάνο Ρονάλντο χθες. 4 γκολ. Έχω πει πολλές φορές το μόνιμο ερώτημα. Ποιος είναι καλύτερος. Ο ένας ήταν πρικισμένος από τη φύση. Ο Αργεντίνος της Μπαρτσελώνα, ο Μέση, είχε όλη την πρίκα από τη φύση και δούλεψε όσο χρειαζόταν, πιστεύω. Ο άλλος είχε λιγότερα πράγματα από τη φύση και σκύλιασε, έσπασε στη δουλειά για να γίνει αυτός που είναι. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που χθες έφτασε τα 93 γκολ σε 160 μάτς με την Πορτογαλία. Και έχει σημασία αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ένα που άλλαξες χώρες και πήγες και έπαιξες από την Πορτογαλία στην Αγγλία, διέπρεψες από την Αγγλία στην Ισπανία, μεγαλούργησες από την Ισπανία στην Ιταλία τώρα που επίσης δεν σταματάς. Χωρίς να είμαι φαν του, να πούμε ότι εγώ είμαι, ξέρεις, φαν Ρονάλντου σε σχέση με τους δύο. Γι' αυτό και ο σπουδαίος Φερνάντο Σάντος χθες βγήκε και είπε: μην ψάχνετε για τον πρώτο σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ. Και λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο. Μια τελευταία έτσι ειδησούλα πριν φύγω. Για πρώτη φορά θα δούμε διοργάνωση, τουλάχιστον από, εγώ είμαι από το 82 στην Ελλάδα, για πρώτη φορά Euro ή Mundial δεν θα το δούμε στην ΕΡΤ. Ο Αντένα πήρε το Euro του 2020. Εκεί που δεν θα είμαστε βέβαια, αφού κάναμε συλλογή από Βασίλης Αλέας, Γιώργος Μάγκας, Σταύρος Παζαρέντζης and Friends, δεν θα είμαστε, αλλά για πρώτη φορά δεν θα τα δείξει κρατικό κανάλι. Θυμάμαι από το 82 που ήρθαμε στην Ελλάδα, όλα τα Μουντιάλ και όλα τα Euro τα έδειχνε η ΕΡΤ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Υπενθυμίζω ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, 705-750. Εξαιρετικά εδέσματα απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. Κλιμάρτ, εκεί θα πάτε για κλιματιστικό, για αντλίες θερμότητας, για ψύξη, για θέρμανση. Ο Κώστας και ο ΣΕΣ, όσο κανένας άλλος γνωρίζει, 917-646. Τηλεφωνήστε. Να έρθει να δει το χώρο, να σας πει τιμή και του λέτε ότι ακούσετε για να σας κάνει και εξαιρετικές τιμές. Και Tenda Home, οι τεντάρχες μας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρίας, 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά. Και εκεί θα ενημερωθείτε και για τις αδυναμικές ζελατίνες. Σας τρώω σήμερα 3-4 λεπτά, συγχωρέστε με, σας τα χρωστάω για να προλάβω τον αγιασμό. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye 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 bye.